Χορέψαμε, γλυντήσαμε τα πάντα. Ναι. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση στη φετινή γιορτή και τι θυμόσαστε από άλλες παλιότερες γιορτές πάλι της Παναγίας? Πολύ καλές. Ευχαριστώ. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε, βέβαια. Μήπως θυμόσαστε κάτι καλύτερο που γινόταν σε παλιότερες χρονιές? Όχι, δεν θυμόμαι τίποτα. Τα που ξέρουμε αυτά είπαμε τώρα. Ποια είναι? Πάντως καλά είναι. Εχθές στις απογευματινές εκδηλώσεις δόθησαν ορισμένα βραβεία. Ένα βραβείο εδόθηκε και σε δύο ανθρώπους. Ανθρώπους. Στον Νίκο τον Τζανούσα, μπαταρία σκηνός. Ναι, μπαταρίας. Και στον Πολυγέννη Γεώργιο, ο χωροφύλακας. Ναι. Ο οποίος κάποια βραδιά με τη χιονοθύελα, όταν εδώ είχε 3 μέτρα χιόνι, έκαναν κάποια πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια για να σώσουν. Για να σώσουν μια ζωή ενός 30χρονου που κινδύνευε από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Τι έχετε να πείτε για αυτή την εκδήλωση και πώς τη χαρακτηρίζετε? Αυτή τώρα πώς την καταλήξουμε τώρα. Πάντως, να μας πείτε τι έγινε εκεί τη βραδιά. Τι έγινε που δεν? Δεν γνωρίζετε τι έγινε εκεί τη βραδιά? Καλά, πολύ γνωρίζω. Εντάξει, έπρεπε πρώτα. Λοιπόν, παππούδες, εδώ τώρα το 15 Αύγουστο έγιναν κάτι γιορτές, κάτι εκδηλώσεις και λοιπά. Τις παρακολουθήσατε? Ναι. Κάτω στο γήπεδο. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε, σας άρεσαν, ήταν καλές? Καλές, μας άρεσαν. Ναι. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Τι μας άρεσε? Οι χοροί, τα τραγούδια. Τα τραγούδια, τα χωρίτσια, όλα. Που πήραν τα βραβεία οι μαθητές, αυτά σας άρεσαν? Μάλιστα. Εδώ στο χωριό σας το χειμώνα υπήρξαν κάτι άνθρωποι που έκαναν κάτι πράξεις ηρωικές. Άνοιξαν τα χιόνια με τα γκρέιντερ, με τις μπουλντόγκς. Α, αυτά είχαμε χιόνια πολλά, πολύ χιόνια. Καταστροφία. Ναι, αλλά ήταν μερικοί άνθρωποι εδώ πέρα που με αυτοθυσία άνοιξαν τα χιόνια και μετάφεραν έναν άρρωστο. Είχαν ένα άρρωστο που είχαν σε καλωσόρα. Στο Λάρσα. Τι έχεις να μας πεις, παππού, για αυτό το γεγονός? Έκαναν καλά οι άνθρωποι? Έκανε πολύ καλά, σαν γουρίς εδώ είναι. Έλα το έχεις, αυτό είναι. Έλα το έχεις, έλα το. Έλα το, έλα το, αυτός το θέλει. Έλα τώρα. Εντάξει, παππού, εντάξει, το δούμε. Αυτός το θέλει. Αυτός είναι καραπούτσορα, αυτός είναι. Πήρε βραβείο αυτός. Έλα τώρα. Δεν έρχεται. Ο Μπαταρίας είναι ο πρωτεργάτης όλων αυτών των γεγονότων που πήρε τελικά και το βραβείο καλής πράξης και αγαθοεργίας, εγώ θα έλεγα ηρωισμού. Ρωτούμε να μας πει τι νιώθει ο ίδιος ύστερα από τη βράβευσή του. Νιώθω υπερήφανος που καταρχήν γλίτωσα ένα άνθρωπο και πολύ νέο, και μετά από αυτόν έχω γλιτώσει και άλλους πολλούς που είχαν κεντενέψει, που είχε κλείσει το χωριό από πολλά χιόνια μέχρι και στα 2 και 2,5 μέτρα. Επίσης μια ολόκληρη βραδιά την έχω διαθέσει που πήγαμε το Μιχάλη από εδώ με το τσίρκο και τον έφερα μέχρι στην Ελασσόνα, γύρω στα 30 τόσα χιλιόμετρα, που κινδύνευσα, βρήκα πολλά χιόνια στο δρόμο μέχρι που ήρθα στον Παμπρίζ από το φορτωτή μέχρι στα 2,5 και 3 μέτρα. Μπορείς να μας πεις, Νίκο, περίπου πόσες ώρες κράτησε όλη αυτή η περιπέτειά σου μέσα στα χιόνια, και θέλω να μας πεις πραγματικά αν κινδύνεψες και αν σε κάποια φάση αυτού του εγχειρήματός σου ένιωσες να δηλιάζεις? Πραγματικά κινδύνεψα. Μετά από την Καλυθέα είχε πολύ χιόνι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Βουνά από χιόνι δεν μπορούσα να καταλάβω που ήταν ο δρόμος. Δεν μπορούσα να καθαρίσω που ήταν ακριβώς ο δρόμος να περπατήσω. Κατέβηκα από το φορτωτή, για μια στιγμή μπήκα μέχρι εδώ μέσα στα χιόνια. Ξαναβγήκα, κοίταξα δεξιά-αριστερά, καθάρισα τέλος πάντων στο δρόμο και τράβηξα τη γραμμή και πήγα και έφερα τον ασθενής στην Πλακόπετρη που λένε. Πόση ώρα περίπου σου έφαγε όλη αυτή η ιστορία? Πότε άρχισε η ιστορία και πότε τέλειωσες, πότε ξεμπέρδεψες? Από τις 7.30 γύρω στις 10 η ώρα είχα φτάσει κάτω εκεί. Το βράδυ. Το βράδυ. Βρήκα δύο γκρέντερ, ένα της νομαρχίας και ένα το δασαρχείο. Ήταν αχρηστευμένα. Αχρηστευμένα, είχαν πέσει έξω από το δρόμο, δηλαδή είχαν πλαγιάσει. Παραέδωσα τον ασθενή εκεί πέρα, ήρθε το ασθενοφόρο από την Ελασσόνα.
και μετά πιάστηκα και έβγαλα και τα γκρέντερ. Τα έβγαλα στον δρόμο, καθάρισα το δρόμο, με πήρε η ώρα 12. Τους είπα τους με τα γκρέντερ να τα πάρουν και να φύγουν. Επέστρεψα από εκεί στο καφενείο, έκατσα εκεί, είπαμε κάτι ζεστά, ζεστάθηκα γιατί έτρεμα ολόκληρος από το κρύο και επέστρεψα η ώρα 5 και μισή εδώ στο χωριό. Πολλές ώρες έκανα στον δρόμο, τον δρόμο τον βρήκα ξανά κλεισμένο. Είχα και το περιπολικό από πίσω από μένα και αυτό από το μαρούλι και απάνω το έφερνα δειμένα με τη ρημούργα μέχρι έξω στην αστυνομία. Ποιοι άλλοι σε βοήθησαν σε αυτή σου την πράξη την ηρωική? Ήταν ο πρόεδρος, ο διοικητής από εδώ που κάνα την ενέργεια, ο χωροφύλακας, ο πώς το λένε τώρα, ο Γιώργος και πολλοί άλλοι από εδώ πέρα πατριώτες βοήθησαν για να κάνουμε αυτή την πράξη. Τελικά το άτομο το οποίο μετέφερες είναι καλά, σώθηκε? Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Το βλέπω κάθε μέρα εδώ. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σώθηκε χάρη στην ηρωική σου προσπάθεια, Νίκο? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί ήταν άρρωστος ο άνθρωπος και χρειάζονταν βοήθεια μεγάλη. Από ό,τι άκουσα εγώ, έχει πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και πρόκειται για ένα άτομο 30 χρόνων. Κάνω λάθος? 29. 29 χρόνων. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πράξη ήταν πραγματικά ηρωική και ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι να σε μιμούνται πάντα. Το βραβείο που σου δώσαν είναι ελάχιστο, ελάχιστη αμοιβή για την ηρωική σου πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν. Μπήκαμε σε ένα χρυσό τραπέζι εδώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν. Κάνουμε μια ταινία για λογαριασμό του Λιβαδίου, ναι, με πρωτοβουλία της κοινότητος και ζητούμε από τους κατοίκους εδώ πέρα να μας πούν τις γνώμες τους και τις εντυπώσεις τους για τις γιορτές του 15 Αύγουστου. Μπαρμπατάκη, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πεις και εσύ μερικές εντυπώσεις, αν παρακολούθησες εκδηλώσεις. Δεν έτυχε να είμαι. Άκουσες βέβαια ότι βραβεύτηκαν μαθητές, κάποιοι άνθρωποι που έκαναν πράξεις ηρωικές. Πες μας τη γνώμη σου αν θέλεις. Ήταν όμορφα αυτά, σας άρεσαν? Αν μας άρεσαν και πάντοτε. Έπρεπε το Λιβάδι, ότι το Λιβάδι είναι τέτοια κουμόπολη η οποία έχει συγκρατηθεί σε πολλά θέματα τα οποία έχουν περάσει δύσκολα. Αλλά το Λιβάδι ήταν αυτό. Αλλά με ανθρώπους πάλι, με πρόεδροι ικανοί που έχουν περάσει σε διάφορα υπηρεσίες που ήταν οι πρόεδροι των συλλόγων, των κτηνοτρόφων, πολλά άλλα. Και σε δυσκολίες μεγάλες θα σε πω, κάποτε φέτος περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα. Μεγάλο χειμώνα με πολλά χιόνια που είμαι γέρος, δεν είχα ζήσει τέτοιο μεγάλο χιόνι. Πολύ χιόνι, αν σας πω. Είχαμε αποκλειστεί εντελώς μέσα στις προβάτες, αλλά ευτυχώς πάλι να πω, εμείς οι Λιβαδιώτες είμαστε χτενοτρόφοι ικανοί που έχουμε τις αποθήκες, τις είχαμε γεμάτες με τα νερά. Το δύσκολο ήταν που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε εμείς. Έχεις ακούσει, Μπαρμπατάκη, ότι με την κακοκαιρία αυτή που υπήρξε εδώ στο Λιβάδι, ναι, ορισμένοι άνθρωποι από το Λιβάδι έκαναν κάτι πράξεις ηρωικές. Μάλιστα. Κάποιος Νίκος Μπαταρία, τον ξέρω εγώ, με 4 ανθρώπους που κινδύνεψαν κλπ. Τι έχεις να μας πεις? Θα έρχομαι τώρα να σας πω. Κατόπιν ενέργεια, το πρόεδρο με το μηχάνημα αυτόν του Νίκου. Εμείς τον περνάμε σαν ήρωα, διότι έτυχε να είμαστε, πώς να σου το πω, σε τέτοιες δουλειές που είμαστε εντελώς αποκλεισμένοι. Κλεισμένοι δηλαδή, να σου πω, που βρήκαν τον τρόπο πρώτα με αυτό, μετά και η μπουλντόζα η οποία ακολούθησε και να σας πω ότι στην τοποθεσία που είναι κόντυψη να χαθεί μέσα σε μασούρια που χιόνι μέτρα ύψους, δηλαδή είναι ζωντανό και αληθινό, δεν του λέω ψεύδικα. Και όταν είδαμε ότι φτάνει η μπουλντόζα αυτή να ανοίξει μας, μέναμε υπερευχαριστημένοι. Γιατί, να σου πω, δεν είχαμε ούτε να φάμε για να μας ανοίξει τον δρόμο, για μας, όχι για τα ζώα, για τα ζώα τα είχαμε. Και όταν το είδαμε από ένα βουνό να αράξει, ας πούμε, η μπουλντόζα με αυτόν τον Νίκο, κάναμε το σταυρό, ρε προς Θεού, είπαμε. Θα έχουμε τουλάχιστον συγκοινωνία. Συγκοινωνία με τα πόδια. Το χιόνι δεν μπορούσες από βουνά. Δηλαδή μας άνοιγε τον δρόμο και είμαστε υπερευχαριστημένοι και πάντοτε σε αυτό το λέμε και το χρωστάμε στον πρόεδρο, ο οποίος διοικούσε την κοινότητα. Γιατί εγώ έχω υπηρετήσει πολλά και αγάπησα αυτός ο πρόεδρος με την μεγάλη του αυτή που έστειλε, αλλά κόντυψαν να χαθούν τα μηχανήματα. Είναι ζωντανό αυτό και αληθινό.
Μετά είδαμε λίγο ένα φως. Μετά από 10 μέρες οι χτινοτρόφοι αρχίσαμε να κινηθούμε. Με κάνα αμάξι. Μέχρι τότε ήμασταν κλεισμένοι. Δίπλα από τον Μπαρμπατάκη τον Καρανίκα κάθεται ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Στέφανος, το επώνυμό Στέφανε δεν το ξέρω, Μητώνας. Κάτι έχει να μας πει για τις εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησε σαφώς και να μας πει επίσης για τα γεγονότα αυτά που γίνανε κατά τη θεομηνία του Δεκεμβρίου. Για τις εκδηλώσεις, βέβαια ήταν καλές εκδηλώσεις. Υπάρχει λίγο, ας πούμε, όχι τύπου καλά εκδηλώσεις, αλλά καλές ήταν. Πάμε στην θεομηνία. Η θεομηνία, ο συντηρισμός, σαν πρόεδρο εγώ που είμαι πρόεδρος του συνεταιρισμού, φρόντιξα και στο Σύλλογο Χτινοτρόφων, που είμαι και πάλι πρόεδρο εκεί, φρόντιξα για να φέρω όλα τα εφόδια που ήρθαν οι χτινοτρόφοι για να ξυχμηνιάσουν τα πρόβατά τους. Έχω δώσει, ας πούμε, έχω δώσει όλη τη ζωοτροφή σε κάθε κτηνοτρόφο που τον χρειαζόταν για όλο τον χρόνο και ήμασταν πλήρης στο λιβάδι. Και... Πέστε μας, κύριε Μητώνα, αν θέλετε, για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός των συνανθρώπων εδώ που βοήθησαν κάποιον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ναι, μετά θα πάμε εκεί. Εμείς σαν συνεταιρισμό δεν παραμένουμε χωρίς εφόδια, φροντίζουμε πάντα τα εφόδια να τα έχουμε έγκαιρα και τα έχουμε έγκαιρα και δεν παραμένουμε χωρίς εφόδια να παραμένουμε τα ελικόπτρα όπως περιμένω και κάπου αλλού για να πετάξουν, ας πούμε, 200 και 300 κιλά δίθεν να διασώσουν τα προβατά τους. Την κτηνοτροφικό, τον κτηνοτροφικό κλάδο. Είμαστε νοικοκυριέ, έχουμε ένα τέτοιο συνεταιρισμό πολύ οργανωμένο, με αποθήκες, με πλήρης συνεταιρισμός. Όσο, ας πούμε, για τους ανθρώπους αυτούς που κάναν την θυσία αυτήν. Πράγματι, κάναν την θυσία αυτήν. Αλλά όμως θα έπρεπε, ας πούμε, και η πολιτεία να έχει πάρει αυτήν τη μέρημα ώστε να μας είχε στείλει εδώ πάνω, εάν δεν μπορούσε να μας στείλει μηχανήματα ή μπουλντόζα ή γκρέντι, θα έπρεπε να μας στείλει τουλάχιστον και ένα ελικόπτερο για να γλιτώσουμε έναν τέτοιον νέο άνθρωπο. Ο οποίος τελικά από ό,τι μάθαμε σώθηκε. Σώθηκε με τη θυσία των ανθρώπων αυτών που κάναν και δουλέψαν όλη τη νύχτα για να σώσουν τον άνθρωπο αυτόν. Ο Νίκος ήταν αυτός που άνοιγε τους δρόμους, ο Μπαταρίας, ας το πούμε, στο όνομα του Μεγάλου, θυσιάστηκε πολύ, όσο και οι κάτοικοι, να σε πω, που τον πήραν στα κελίμια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καταλάβεις, γιατρέ, από ενθουσιασμό πνίγουμε. Διότι οι Λιβαδιώτες διαφέρθηκαν πάρα πολύ για τον Νικό αυτόν που είχαμε, τον άρρωστο. Αν δεν τον έπαιρναν αυτοί και είχαν την απόφαση να τον φέρουν στον νόμο στην Ελασσόνα. Τόσο είχαν οργανωθεί εάν δεν βρισκόταν ο τρόπος, αλλά όπως έμαθα μας βοήθησε πολύ και η διοίκηση η οποία έχουμε. Για να πω και εγώ κάτι απάνω σε αυτό. Βέβαια, μέσα, ας πούμε, στην προσπάθεια αυτή που έγινε στους δύο ή στους τρεις Λιβαδιώτες, ο ένας προπαντός δεν είναι Λιβαδιώτης, ήταν κουροφύλακας εδώ πέρα βέβαια και εμείς τον ονομάσαμε Λιβαδιώτη. Τέλος πάντων, αφού είναι εδώ Λιβαδιώτης, ο Γιώργος. Αλλά εγώ πιστεύω, έτσι πιστεύω, ότι θα πρέπει να δώσουμε και μία εντότητα και μία ευχαριστήριο και στην αστυνομία και τον διοικητής μας που, και αυτός ο διοικητής μας που ήταν εδώ πέρα και αυτός πάληψε, έδωσε την εντολή στον Γιώργο Πουλουγιάννη ώστε να πάρει το 100 για να πάει στην Ελασσόνα, διότι και βοήθησε και πολύ και ο κύριος διοικητής, διότι αυτός ήταν ο πρώτος που έδωσε την εντολή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα μας πεις τις εντυπώσεις σου για τις γιορτές του 15 Αύγουστου. Σ' άρεσαν, δεν σ' άρεσαν, τι δεν ήταν καλό, τι έπρεπε να γίνει καλύτερο. Γάλας Ιωάννης.
Λοιπόν, περάσαμε καλά, γιορτές, κόσμος μας ήρθαν πολύ. Λοιπόν, και περάσαμε καλά. Αλλά το χωριό μας είναι ουρινό, ωραίο είναι, αλλά φτωχό. Η νεολαία δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί δεν υπάρχει δουλειά εδώ. Για τις γιορτές, τι άλλο έχετε να μας πείτε? Τι να σας πω άλλο, τι θέλετε να σας πω? Σ' είπα, καλά είμαστε, καλό είναι το χωριό μας, αλλά είναι φτωχό. Η νεολαία δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σιγά μην κάνει πίσω αυτός. Ιδία. Τον Μπαρμπαλευτέρη. Τον Μπαρμπαλευτέρη. Κάτσε, κάτσε. Γράφε, γράφε. Ελευθέριος Γκούμας, καλημέρα. Μπαρμπαλευτέρη, θέλαμε να μας πεις τη γνώμη σου για τις γιορτές του 15 Αύγουστου. Απονεμήθηκαν ορισμένα βραβεία σε αριστεύσαντες μαθητές. Σε κάθε συνανθρώπος μας εδώ πέρα, ο οποίος κάνει ηρωικές πράξεις με τη Θεομηνία. Θέλαμε, σαν παλιός πρόεδρος και σοφός διδάσκαλος που είστε, θα θέλαμε να μας πείτε τις απόψεις σας για να τις καταγράψουμε, να τις έχουμε στο αρχείο. Όπως όλη την Ελλάδα τιμάται η Θεοτόκος, μητέρα του Χριστού, και βαθυτάτη είναι η ευσέβεια του ελληνικού λαού, δεν υστερεί και το Λιβάδι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Από τα παλιά τα χρόνια η ξεχώριζε ιδιαίτερα τη γιορτή της Θεοτόκου το 15 Αύγουστο, γιατί από όλα τα μέρη της Ελλάδας έτρεχαν για να έρθουν να προσκυνήσουν. Και η λατρεία εξεδηλώθη από τους προγόνους μας με το να φτιάξουν ένα ναό ωραιότατο, το ναό της αφιερωμένο στην Παναγία. Πέστε μας, Μπαρμπαλευτέρη, για τα γεγονότα του 15 Αύγουστου. Τώρα, τις εκδηλώσεις στις αρχές ήταν θρησκευτική πανήγυρη αμυγής. Αργότερα πήρε και καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα με διάφορες εκδηλώσεις. Θα σας αναφέρω ότι από το 1878 και πέρα άρχισαν μέσα στην πλατεία εκεί να γίνονται χωροί εκδηλώσεις. Αυτή ήταν η μορφή των πρώτων εκδηλώσεων και επακολουθούσαν γλένια στα σπίτια. Οι νέες γιορτές ήταν πολύ υπέροχες, καλοοργανωμένες, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με εκδηλώσεις πολιτιστικές, με βραβεία, βραβεύθηκαν αριστεύσαντες μαθητές, και αυτό είναι ένα κίνητρο για μια άμυλα. Βραβεύθηκαν οι ορισμένες πράξεις, οι οποίες πρέπει πάντοτε να τις ξεχωρίζουμε και να τις επιβραβεύουμε, όπως ήταν αυτές των τριών κατοίκων του Λιβαδίου, οι οποίοι πήγαν με κίνδυνο τη ζωή τους να σώσουν έναν άρρωστο. Οι χωροί παραδοσιακοί, οι φορισσές, όλοι όσοι την έζησαν ζωντανή την εκδήλωση αυτή, δοκίμασαν και δεύτερη χαρά και σε δεύτερη συγκίνηση όταν το βράδυ από τον Sky αναμεταδόθηκε όλο αυτό το, όλη η θρησκευτική και η τελετή και οι άλλες εκδηλώσεις. Βέβαια, η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη, γιατί η προβολή του Λιβαδίου είναι πιο έντονη και πρέπει να επαναλαμβάνονται και αν είναι δυνατόν να αναμορφωθούν και να εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, Μπαρμπαλευτέρη Γκούμας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, Να μας πείτε για τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου, αν σας αρέσανε, ήταν ωραίες. Πολύ μας άρεσαν, πολύ καλά πράγματα, πάντοτε αυτά να έχουμε. Πάντοτε αυτά, πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ
Πέστε μας και δύο λόγια για αυτούς που βραβεύτηκαν εκεί πέρα με τις καλές πράξεις. Τι έχετε να πείτε? Τι να πούμε, καλά πράγματα έγιναν, πολύ ωραία. Θα σφετούν και τα παιδιά μας καλύτερα τώρα για να πάρουμε άλλη τέτοια. Θα το έχουν αγωνία για το σχολείο για καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέγομαι Γεώργιος Αλεξίου, είμαι συνταξιούχος δάσκαλος. Εδώ το Λιβάδι το επισκέπτουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι από το 1936 μέχρι σήμερα 1989. Πέρασαν 56 χρόνια. Αν αφαιρέσει κανείς τη δεκαετία των γεγονότων της πολεμικής περίοδου, μένουν 43 χρόνια συνεχώς έρχομαι εδώ. Οι γιορτές που γιορτάζονται εδώ στο Λιβάδι, αλλά μπορώ να πω και στον περισσότερο ελλαδικό χώρο, είναι του προφήτη Ηλία και της Παναγίας. Φέτος γιορτάσαμε τον προφήτη Ηλία, βρέθηκα εδώ στη γιορτή του προφήτη Ηλία, αλλά η αλήθεια είναι όταν ανέτρεξε η μνήμη μου στο παρελθόν, δεν ένιωσα την ίδια χαρά που ένιωθα τότε. Αν και είναι και φυσιολογικό, πάντοτε όταν κανείς αναφέρεται στο παρελθόν, να νιώθει ότι τα γεγονότα ήταν πιο ευχάριστα. Είναι αυτό φυσικό. Εν πάση περιπτώσει, όπως εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερος, έτσι, με λύπησε μπορώ να πω, στη γιορτή του προφήτη Ηλία, όταν η εικόνα μετεφέρεται από τον προφήτη Ηλία στην αγορά, ενώ άλλοτε το πλήθος εδώ των Λιβαδιωτών με ευλάβεια προσήρχεται για να ασπαστεί την εικόνα του προφήτη Ηλίας, την πλατεία, φέτος δυστυχώς φέτος ελάχιστε και αυτοί που έτυχε να βρεθούν στα καφενεία, κάτι μεγάλη βέβαια στην ηλικία, πήγαν για να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Αυτό με λύπησε, δυστυχώς με λύπησε. Τέλος έφτασε και η γιορτή το 15 Αύγουστο, την οποία ως γνωστόν εδώ στο Λιβάδι, δεν ξέρω κι αλλού αν συμβαίνει αυτό, γιορτάζεται με νηστεία από την 1η Αυγούστου. Τα χρόνια δε τα προπολεμικά, αλλά και μεταπολεμικώς από το 50 και εντέθε που συμβαίνει να έρχομαι εδώ στο Λιβάδι, πηγαίναμε στο κιόσκι οικογένειες και οι δύο συγγενών της μακαρίτης συζύγου μου στο κιόσκι, εκεί με τα νηστίσιμά μας φαγητά και περνούσαμε όλη την ημέρα. Και γυρίζαμε το απογευματάκι βέβαια στο σπίτι μας. Τα απογεύματα του 15 Αύγουστο γινόταν ο εσπερινός και οι γυναίκες, όσοι επιτοπλίστων βέβαια γυναίκες, πήγαιναν για να βρεθούν στην παράκριση του εσπερινού. Κάπως έτσι νομίζω, δεν έχω υπόψη μου την τάξη των εκκλησιαστικών θεμάτων. Και ανήμερα της Παναγίας, ας μην παραλείψω να πω και το εξής, δυο μέρες νωρίτερα ερχόταν και λαϊκή ορχήστρα από λαϊκά όργανα από το Βερβεντό, την Κοζάνη, την Καστοριά, για να γλεντήσουν εδώ οι κάτοικοι, διότι η γιορτή της Παναγίας περιλαμβάνει δύο μέρη, το θρησκευτικό και το λαϊκό γλέντι, συμμετοχή στο λαϊκό πανηγύρι. Εκείνα τα χρόνια θυμούμε ότι ερχόταν και να γλεντήσουν στην αγορά περισσότερο οι γονείς, οι μεγάλοι πρεσβείτε και ο λιγότερο οι νέοι, οι οποίοι έμεναν στα πρόβατα γιατί συνέβαινε να είναι πάρα πολύ κτηνοτρόφοι. Και ενώ το προφήτη Ηλία έμεναν στα πρόβατα
οι γονείς, οι μεγάλοι, να πούμε κάπως έτσι, οι παππούες κατέβαιναν και γλεντούσαν οι νέοι. Τώρα τις Παναγίες αντιθέτως έρχονταν στο χωριό από τα πρόβατα, από τα μαντρά του για να γιορτάσουν οι γονείς, οι μεγάλοι. Και θυμούμε μάλιστα χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή το γλέντι που γινόταν και κρατούσε 3 μέρες στην αγορά με χορούς, με τα ψητά και τα λοιπά, θυμούμε το χαρακτηριστικό που φορούσαν τις φωστανέλες τότε, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν λιβαδιώτες με την παραδοσιακή αυτή στολή ενδυμασία. Να αναφερθώ ακόμη και στο θέμα του εκκλησιασμού. Κάθε χρόνο στην γιορτή αυτή βρίσκεται και ο Μητροπολίτης Ελασσόνος. Τότε βέβαια ερχόταν από την παραμονή. Τώρα έρχεται ανήμερα της Παναγίας στην εκκλησία που βρίσκεται εδώ δίπλα στην κατοικία μας. Από το πρωί άρχισε να σειρέει πολλής κόσμος, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι κτλ. Είχαμε και επισκέπτες λιβαδίτες, οι ελαχίστος όχι όπως εκείνα τα χρόνια. Η λειτουργία ήταν πραγματικά κάτι το πρωτοφανές, αν λάβει υπόψη κανείς, ότι είχαμε και χορό καλυφώνων ιεροψαλτών. Κάτι παρατήρησα όμως και εκείνη την ημέρα που δυστυχώς, όπως είπα και για την ημέρα του προφήτη Ηλία, ενώ δεν είχε τελειώσει ακόμη η λειτουργία, στη μεγάλη είσοδο άρχισαν να αποχωρούν πολλοί ενωρίτες. Πράγμα το οποίο σημαίνει κάποια περιφρόνηση στην εκκλησία, στο χώρο, διότι εκεί η λειτουργία έχει το εξής, είναι παράθεση πνευματικού γεύματος. Και σκεφτείτε τώρα να έχετε έναν καλεσμένο στο σπίτι, να το παραθέσετε γεύμα και προτού να τελειώσει το γεύμα να σηκώνονται οι φιλοξενούμενοι και να φεύγουν. Είναι κάτι σαν περιφρόνηση προς τα θεία. Τελείωσε η λειτουργία, κάπως βέβαια αργά. Συνέχεια υπήρχε και κάποιο πρόγραμμα εορταστικό, το οποίο δεν μπόρεσα λεπτομερώς να παρακολουθήσω. Αλλά κατά πληροφορίες το γλέντι αυτό, ας το πούμε έτσι, οι εκδηλώσεις που έγιναν στο κιόσκι περιλάμβανε χορούς λαϊκούς, τραγούδια αν δεν απατώμα, αλλά και όπως πληροφορήθηκα κάτι το οποίο το επενώ και το επικροτώ. Συνέβη αυτό, το είπε, το ετώνησε ο πρόεδρος της κοινότητος, τον οποίο δεν ήκουσα εγώ την ώρα της ομιλίας του, ότι συνέβη εδώ να γίνει κάποιος αποκλεισμός λόγω της κακοκαιρίας τον χειμώνα, τον παγερό φετινό χειμώνα που περάσαμε, και είχε αποκλειστεί ο δρόμος. Δεν μπορώ με τα βεβαιότητες να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά συνέβη κάτι το θλιβερό, αν δεν απατώμε, με ασθενή το οποίο έπρεπε να μεταφέρουν επηγόντως στην Ελασσόνα, στη Λάρισα ή κάπου, δεν ξέρω ακριβώς να το προσδιορίσω, και δεν υπήρχαν άνθρωποι και μέσω να μεταφερθεί. Και βρέθηκαν εδώ άξια παλικάρια του λιβαδίου που με κίνδυνο τη ζωή των προσεφέρθησαν για να προσφέρουν την ανθρωπιστική των αυτή
προσφορά. Τους επενώ γι' αυτό. Θα ήθελα ακόμη κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να πω. Αν λάβουμε υπόψη την πηγή, το νερό της πηγής το οποίο κατέρχεται, παίρνει την κατηφοριά του, όσο φεύγει από την πηγή το νερό, απορροφιέται από την γη και μένουν ελάχιστα ίχνη. Αν υποθεθεί ότι ένας πεζοπόρος διψασμένος θέλει να κορέσει την δίψα του, ακολουθώντας τα ίχνη του νερού αυτού που κατηφορίζει από την πηγή, θα πάει να ξεδιψάσει, να πιει δροσερό νερό, να ξεδιψάσει από την πηγή. Αυτό το λέω γιατί. Το λέω για τον εξής λόγο, για τους νέους μας. Όσο απομακρύνονται οι νέοι από την παράδοσή μας, τόσο περισσότερο θα βρεθούν διψασμένοι πνευματικά. Αυτό το κάνω σαν σύσταση στη σημερινή μας γενιά, στους σημερινούς νέους, που αντί να γιορτάσουν τη γιορτή της Παναγίας όπως πρέπει, θα έπρεπε να την γιορτάσουν και χριστιανικά και με εθνική έξαρση, δυστυχώς δεν το είδα αυτό το πράγμα. Αλλά τι συνέβη? Να το έχουν ομαδικά στις δίσκο καφετερίες και τα λοιπά. Αυτό η αλήθεια είναι, με λύπησε. Το συνιστώ στους νέους αυτό. Μην απομακρύνεστε από τις παραδόσεις μας. Καλώς. Ναι, πέστε μας, κυρία Φανούλα, πώς είδατε τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου φέτος στο χωριό σας? Πάρα πολύ ωραία. Είχαν εξαιρετική επιτυχία. Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα βραβεία. Που τα παιδιά προσπάθησαν, μπαίνει άμυλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πληροφορηθεί βέβαια ότι τρεις συμπατριώτες μας από εδώ έκαναν μια πολύ σπουδαία πράξη το Δεκέμβρη με τη Θεομηνία, τη Χιονοθύελλα. Τι έχετε να μας πείτε, κυρία Φανούλα? Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που γλίτωσαν ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε πολύ. Είδατε τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στο χωριό σας. Μπορείτε να μας πείτε, σας αρέσανε, ήταν καλές, ήταν πιο καλές που πέρυσι? Έχετε να παρατηρήσετε κάτι? Παρατηρούσαμε κάτι το οποίο φέτος ήταν εκδηλώσεις κάτι παραπάνω από όλα τα χρόνια, από πλήθους κόσμου, ξένοι, φίλοι, και τους ευχαριστούμε βέβαια όλους που μας επισκέφτηκαν, δηλαδή εμάς τους συντόπιους ιδότητες παππούδες που είμαστε τώρα εδώ. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Μας άρεσε τα χορευτικά συγκροτήματα. Και έδωσαν κάτι βραβεία στους μαθητές και λοιπά? Πώς, για πέστε μας. Πώς έδωσαν βραβεία στον Κιτσούλη, ο οποίος πήρε βραβείο με 200.000. Μάλιστα. Και άλλοι επιπλέον πήραν και ένα κορί του Λάπα και άλλοι. Και επίσης θέλω να μας πείτε, να μας σχολιάσετε λίγο αν θέλετε, το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι από εδώ από το Λιβάδι το χειμώνα έκαναν μια μεγάλη ηρωική πράξη. Τρεις ήρωες του Λιβαδίου λέγονται αυτοί. Πρώτον είναι ο ένας που λέγεται, ονομάζεται με δυο ονόματα. Λέγεται και Μπαταρίας και ένα άλλο όνομα, Τσανούσας. Μετά είναι ο Ντάμπος Αντώνης με τα μηχανήματά τους, και ο χωροφύλακας ο Γιώργος με το προϋπουργικό, το αστυνομικό, το οποίο αυτοί έδειξαν ότι η νομαρχία δεν μπόρεσε με τα μηχανήματα από κάτω να ανοίξει το δρόμο για να σώσουν τον άνθρωπο ο οποίος κινδύνευε για να ξεψυχήσει. Και ενώ αυτοί κατόρθωσαν με όλα αυτά τις δυνάμεις που εμείς εδώ είπαμε θα χαθούν και αυτοί. Αλλά ευτυχώς που βγήκε σε καλό και γλίτωσε και ο άνθρωπος και όλα. Το αστυνομικό τμήμα Λιβαδίου με το διοικητή του βοήθησε τελικά πάρα πολύ στο θέμα αυτό της Θεομηνίας? Πάρα πολύ. Βοήθησαν πάρα πολύ. Και προθήμους δηλαδή. Να μην πούμε και παραπάνω ότι η κυρία του κυρίου Προέδρου
που έγινε η γέννηση. Γέννηση τα Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι εδώ και τα βούσαμε τα αυτοκίνητα με τα σκηνιά εδώ μέσα στο χιόνι για να ανοίξουμε το δρόμο και να περάσουν για να βγει στην πλατεία. Τα βούσαν εδώ σε άλλο κόσμο εδώ. Λοιπόν, να περάσουν για να δει ο κόσμο. Τέλος πάντων, και εμείς οι παππούδες δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια εκδήλωση που έγινε φέτος τουλάχιστον. Από όλη την οκταετία τώρα που. Και αυτό που ακούμε και λένε ότι κάποιοι συμφιλιούνται και αυτά, το Λιβάδι συμφιλιούνται δηλαδή και. Σύσσουμε δηλαδή όλο το Λιβάδι, όλο. Δεν, τι να πούμε δηλαδή, δεν μπορεί να δει άλλο καλύτερη εκδήλωση από αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αλλά τώρα τι φάγατε να βάλετε πόρο. Έχει κάτι πιο καλό, μιλές. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε. Αν ήσασταν στις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου της Παναγίας, ναι. Αν σας αρέσαν, ήταν καλές. Μας άρεσαν πολύ ωραία. Και αν κάτι σας άρεσε πιο πολύ να μας το πείτε. Ωραία, όλα μας άρεσαν, χαλάλι αυτοί που έβγαλαν την... Την ταινία που μας τράβηξαν. Τι σας άρεσε πιο πολύ. Όλα μας άρεσαν και τα βραβεία και το χορό και την ομιλία του πρόεδρου, όλα μας άρεσαν. Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι. Δεν ήμουνα εκεί. Χτες δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα στην. Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι. Ήσουν στις εκδηλώσεις. Όπως άκουσα. Δεν είμα. Όπως άκουσα ήταν όλα ωραία. Είδα στην τηλεόραση χτες. Στην τηλεόραση. Όλα ωραία. Είδα στην τηλεόραση. Ακούσατε. Λίγο δυσκολία. Ακούσατε. Που κουβαλάμε τα ξύλα γιατί δεν έχουμε δρόμο για το σπίτι. Και τα κουβαλάμε με τα καρότσα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ακούσατε εκεί στις εκδηλώσεις ότι βραβεύτηκαν κάτι μαθητές. Ακούσαμε και μας ευχαριστηθήκαμε πολύ. Επίσης ότι τρεις πατριώτες μας από εδώ έκαναν μια καλή πράξη το χειμώνα. Κάναν. Και καλή πράξη κάναν και τα παιδιά να διαβάσουν όλοι να πάρουν βραβεία και αυτοί όπως πήραν οι άλλοι. Για αυτά τα τρία παιδιά που έκαναν αυτή την ηρωική πράξη, τι έχετε να μας πείτε. Χαρήκαμε πολύ. Πολύ χαρήκαμε γιατί έχουμε κι εμείς παιδιά καλά που πήραν βραβείο. Εσείς τι έχετε να μας πείτε. Τι να σας πω. Για αυτά τα παιδιά που έκαναν την πράξη αυτή την ηρωική τέχνη. Αρκεί να βγουν και άλλα παιδιά τέτοια όπως βγήκαν αυτά τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα μόνο δρόμο που δεν έχω. Καλά είστε. Έγινε μια χαρά. Πώς περνάτε εδώ. Πολύ ωραία. Στους Αγίους Ανάργυρους. Να σε ευλογήσω εδώ για Γιαννάρη και αυτό. Τις Παναγίες ήσουν εδώ. Μόνον ήμαν. Πώς πέρασες καλά. Πρώτα. Είδες τις εκδηλώσεις και στο γήπεδο, τις είδες. Μόνον. Τις είδες, ευχαριστήθηκες. Πάρα πολύ. Για πες μας δύο κουβέντες τώρα να δούμε πώς τις είδες τις εκδηλώσεις αυτές. Του Πίσμα ή του Ράπτη. Όχι, όλες τις εκδηλώσεις γενικά. Πώς τις είδες. Τι είχαμε χορούς, βραβεύτηκαν μαθητές και λοιπά όλα αυτά. Όλα ωραία, τι όλα ωραία. Τι σας άρεσε πιο πολύ. Τι να σας πω τώρα. Οι ομιλίες μάζαν πολύ ωραία και το Πίσμα και το Ράπτη πάρα πολύ βέβαια. Σκιοδόν. Έδειχνε δηλαδή πιο ωραία. Έδειχνε γιατί ήταν πιο μορφωμένος πάνω. Από εκεί και πέρα ο κόσμος πολλής, είχε το Λιβάδι. Καλά πήγε το. Και πεντάγωσε είχε με χαρά. Γιώργο, έμαθες και είδες βέβαια σε εκδηλώσεις ότι βραβεύτηκαν μερικοί μαθητές που πήραν άριστα. Τι λες γι' αυτό. Και αυτό καλό, γιατί ήταν μια προσφορά δηλαδή σε μερικά παιδιά που ήταν και φτωχά και καλά έκαναν. Και τα πήραν τα χρήματα για να μπει και ένας αγώνας για τον χρόνο να διαβάζω κάτι καλύτερα για να. Επίσης, να πάω για τα χρήματα. Επίσης στις εκδηλώσεις εκεί βραβεύτηκαν και. Με ένα χειροκρότημα δηλαδή. Απλά βραβεύτηκαν άνθρωποι που έκαναν μια μεγάλη πράξη. Ναι, ναι. Το χειμώνα που είχε πολύ χιόνι. Τι έχεις να μας πεις. Τι να πω, αυτό που είπε πρώτα για τους δασυργάτες που μένουν κάτω και εδώ, τα χιούμενα και τα χιόνια, ξέρω εγώ, αυτό είναι. Ένα χειροκρότημα, δηλαδή αυτό μας άξιζε εμάς. Ενώ με ένα χειροκρότημα τελειώσαν όλα. Δηλαδή μένουμε εδώ στο Λιβάδι, με τα χιόνια, με τα αυτά και με ένα χειροκρότημα. Έγινε όλο το ίδιο. Εσείς έχετε να μας πείτε κάτι για τις εκδηλώσεις. Όχι, ήταν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Και κάθε χρόνο όλο γίνονται και πιο ωραίες. Τι σ' άρεσε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα μ' άρεσαν τα βραβεία. Ήταν κάτι συγκινητικό αυτό. Ο πρώτος μαθητής που πήρε. 200.000. Ήταν δηλαδή. Και αυτό γίνεται. Είναι γιατί θα κάνουν οι μαθητές μεγαλύτερη προσπάθεια τώρα. Για να διαβάσουν περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο πράγμα αυτό, συγκινητικό. Τα χορευτικά τα είδες, τα άκουσες. Τα είδα, ναι, πολύ ωραία και αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Το Λιβάδι θα έχει αυτά τα έθιμα. Έχεις να παρατηρήσεις τίποτα.
Να το ρωτήσω. Έχουμε ένα κακό λοιπόν εδώ στο Λιβάδι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε να δούμε τότε το κεμινάκι. Περιμέναμε όλοι και ρουγό και έχουμε μια μεγάλη δυστυχία. Έχει κουρίσει για παντριά, Γιώργο. Βέβαια, όχι. Μα πάσε να ξεκινήσουμε. Και στο Λιβάδι αέρα έχουμε. Ωραία. Λοιπόν. Το Λιβάδι είναι με το όνομα Γιωργάκη Ολύμπιος. Έρχονται όλοι και παραθυρίζουν και τρώνε και πίνουν, χουρταίνουν ψητά. Τι άλλο θέλει το Λιβάδι. Κρύο νερό, κουρίτσα όμορφα, παιδιά όμορφα έχουμε. Όλοι από όλα ευχαριστημένοι. Τώρα για το πανηγύρι της Παναγίας, τι έχεις να μας πεις. Για το πανηγύρι, πολύ ωραία πράγματα. Και τι δεν έγινε. Παρακολούθησες εκεί το γήπεδο που έγιναν οι χωροί. Εγώ δεν παρακολούθησα γιατί είναι χείρα. Δεν πηγαίνουν οι χείρες στα κέντρα και στα... Την τηλεόραση, το είδες το βράδυ. Το είδα πολύ ευχάριστα. Σ' άρεσε. Τα συγχαρητήρια. Όλους και τον πρόεδρο που έχουμε και τον... Δεν θέλω το ελάτε. Μας πείτε δύο κουβέντες. Είστε από εδώ. Από εδώ. Ωραία, πολύ ωραία. Είστε επισκέπτρια όπως είμαι και εγώ. Ναι, ήρθαμε παραθέρηση, περάσαμε πολύ καλά. Είχα τα παιδιά μου, την ύφη μου, τα εγγόνια μου. Το πανηγύρι της Παναγίας του παρακολουθήσατε. Να σου πω την αλήθεια, δεν πήγα γιατί είχα δουλειές. Δεν πήγατε σε εκδηλώσεις. Στην τηλεόραση είδατε το πρόγραμμα. Ναι, το είδαμε πολύ. Γιατί έγινε ταινία η οποία... Την οποία είδαμε χθες και προχθές. Λέει πουτσί. Την είδατε. Ναι, δεν είδα, δεν είδα. Άρα. Σας άρεσε γενικά. Μας άρεσε πολύ ωραία. Ήταν καλό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο γήπεδο. Ξέρω εγώ καλά ήταν, γιατί δεν μην είναι. Μέσα. Αυτό που είδαμε. Πολύ αξέχαστο ταμείο. Πολύ ωραία πράγματα. Αλλά έχουμε πρόεδρο γυρό. Εσείς τι έχετε να πω. Ναι, ναι. Να ζήσει ο πρόεδρος του Λιβαδιού. Έχετε υπόψη σας ότι το χειμώνα με τα χιόνια. Τρεις άνθρωποι εδώ από το χωριό πήραν έναν νεαρό και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, το έχετε ακούσει το γεγονός αυτό. Όχι, ποιος μου είναι. Ήταν το παιδί άρρωστος στη στιγμή που ήταν καρδιακός ως θες. Τον ήρθε μια κρίση στην ώρα. Αλλά δόξα τω Θεώ που τον γλίτωσαν οι τρία άτομα. Ο Μπαταρίας με το Φουρτουτή και ο άλλος με ο αστυνομικός. Χωροφύλακας γυρός. Ήταν τρία άτομα που γλίτσαν τον ανιψιό μου. Να το γιάσουν τα κόκαλα. Α, ναι, το χειμώνα δεν ήμουν εδώ εγώ. Κυρίξια. Το έχετε ακούσει όμως. Το έγραψε η εφημερίδα. Λοιπόν. Ο ανιψιός μου ήταν. Το αστυνομικό τμήμα. Εδώ, με το διοικητή του. Σας βοηθάει, σας βοήθησε. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ μας βοήθησε. Γλίτσαν το παιδί. Γλίτσαν από τα χιόνια. Όχι χιόνια όταν λέμε, μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο αδελφός ήταν, άτος αδελφός του, εκείνη. Έλα. Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μας πήγε ο κουβέντες σας. Γεια σου. Και τηλεόραση, γεια σου. Τι γίνεται, καλά. Καλά, εσύ δέξα. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις για τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστος, παρακολούθησες στο γήπεδο. Όχι. Δεν ήσουν εκεί. Είδες μήπως την ταινία στην τηλεόραση. Την είδα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Για πες μας. Ήταν πολύ ωραία η ταινία. Τι σ' άρεσε έτσι πιο πολύ. Όλους τους Λιβαδιώτες παρακολουθήσαν τα πάντα όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εκεί βραβεύτηκαν κάτι μαθητές που πήραν άριστα. Τι έχεις να μας πεις. Και αυτοί πάρα πολύ ωραία. Επίσης και τρεις άνθρωποι που βοήθησαν κάποιον εδώ το χειμώνα. Και πέρσι συγχαρητήρια γιατί είμαι αδελφός του. Εγώ τα τράβηξα όλα. Είμαι μέσα στο 100 μέσα. Και συγχαρητήρια και τον πρόεδρο και τον μπαταρία. Α, ήσταν και εσείς μαζί. Είμαι βεβαίως. Εγώ, ο αδελφός μου και ο γαμπρός μου. Τρία άτομα είμαστε μέσα. Το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα βοήθησε την κατάσταση του διοικητή. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον. Η περιγραφή, φύγαμε από εδώ, βρήκαμε χιόνια πολλά, συναντήσαμε πολλά, αλλά υποφτυχώς ο μπαταρίας ήταν τόσο δυνατός, που το είχε μεγάλη τόλμη, που μας πήγε μέχρι την Ελασσόνα. Κινδυνεύσατε καθόλου στον δρόμο. Όχι, ευτυχώς, όχι. Πήγατε δηλαδή και ήρθατε κάπως άνετα. Πόσες ώρες. Στις 7.30 εδώ και φτάσαμε εκεί 11, στο κέντρο υγείας. Μάλιστα. Φτάσαμε ακριβώς 11 ώρες στο κέντρο υγείας. Είναι καλά τώρα ο αδερφός σας. Καλά, καλά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι χάρη στην προσπάθεια αυτή γλίτωσε ο άνθρωπος. Γλίτωσε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα υπήρχε κίνδυνος. Υπήρχε, θα υπήρχε. Πήραμε τηλέφωνο κάτω στη Λάρισα, πήρε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει τίποτα λέει. Ούτε ειδικότερο τίποτα τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τον παππού. Μπαρμπανής, έλα εδώ. Έλα εδώ, Μπαρμπανής, έλα δώσει. Έλα εδώ, Μπαρμπανής, έλα δώσει. Έλα εδώ, να σε δει και τηλεόραση σε ένα λαδό. Ναι. Πάμε το κλειδιστήρι μετά. Με το κλειδιστήρι στο χέρι.
στις εκδηλώσεις του 15ου, τις είδες, Μπαρβαδιονύση? Τους είδα, μωρά. Ήσουν στο γήπεδο? Όχι, δεν, αυτήν την ώρα δεν είμαι. Τους είδες στην τηλεόραση? Ναι. Σ' άρεσαν? Μ' άρεσαν, πώς δεν μ' άρεσαν. Τι σ' άρεσε πιο πολύ, για πες μας. Τι, τα παιδιά που χόρευαν αυτοί οι παππούδες, κανένα δυο. Αυτοί, τα παιδιά που τα βράβευσαν, που πήραν άριστα. Δεν έκατσα το βράδυ. Δεν τα είδες. Έφυγα τέτοια ώρα, έφυγα. Έφυγα γιατί πήγα στον Μπαχτσέ, γιατί τώρα πας στον Μπαχτσέ πηγαίνω. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλά είστε? Καλά. Θέλουμε να μας πείτε δύο κουβέντες για την τηλεόραση. Δεν ξέρουμε εμείς, μάνα. Δεν πειράζει, όπως... Δεν ξέρουμε. Ό,τι ξέρετε. Δεν ξέρουμε. Ήσασταν στις γιορτές εκεί στην Ελλάδα? Όχι. Δεν τις είδες? Δεν είμαστε. Καθόλου. Όχι. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Πολλά. Θέλουμε να μας πείτε αν είδατε τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου, τις γιορτές και το πανηγύρι που έγινε στο γήπεδο. Τις είδατε? Αν δεν τις είδατε, και στην τηλεόραση. Και στην τηλεόραση. Τι έχετε να μας πείτε, πώς ήταν? Σας άρεσταν? Πολύ ωραίες. Λιώμα, το πω έτσι έκανε λιάχρωσο, δεν πειράζει. Ήταν καλύτερες ή χειρότερες από πέρυσι? Καλύτερες, χειρότερες θα είναι από πέρυσι. Γιατί θα είναι καλύτερες? Ήταν φέτος, όχι από σαν υπέρ. Τι σας άρεσε περισσότερο φέτος? Όλα καλά ήταν. Όλα εντάξει. Όλα ωραία και χωρί ωραία και τα βραβεία που πήραν τα παιδιά και... Ναι, εντάξει. Όλα ωραία. Χόρεψαν τα κουλιά καλά, χόρεψαν. Είδαν την εκκλησία που βγήκε η Παναγία έξω και μας άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι να σας πούμε άλλο? Επίσης, αν θυμάστε καλά, βραβεύτηκαν τρεις άνθρωποι εδώ από το χωριό που βοήθησαν κάποιο παλικάρι 29 χρόνων το χειμώνα να πάει στο νοσοκομείο γιατί αλλιώς θα πέθαινε. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Το ξέρετε? Α, θέλω να πείτε για αυτούς, όταν ήταν η Φουρτούνα, με τη Φουρτούνα, θέλετε να πείτε? Τι θα πούμε, να εξυπηρέτησαν το χωριό, πώς, αυτός ο Νίκος, ο ένας με το φουρτοτήμι που έφυγε μπροστά και στείλουν μία από πίσω και τι, τι να πούμε, σαν να ξέρουμε τα Φουρτούνα μεγάλη, ήταν τίποτα, δεν ξέρω να πω. Η αστυνομία βοήθησε πολύ, το αστυνομικό τμήμα. Πώς βοήθησε? Η αστυνομία, πώς δεν βοήθησε? Πολύ και αστυνομία και... Ήταν ένας χωροφύλακας μαζί από ό,τι είδα. Ναι, ο χωροφύλακας, ναι, που ήταν. Τον οποίο βέβαια έστειλε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος. Τον οποίο έστειλε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος. Ναι. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τι έχετε να μας πείτε για το πανηγύρι? Περάσαμε πολύ καλά. Τι πουλί είχαμε, μας προτίμησαν το χωριό, τις ευχαριστούμε όλους. Τους χορούς τους παρακολουθήσατε στο γήπεδο? Ναι, πολύ ωραία. Για πέστε μας, σας αρέσει? Το σύλλογο από την Κατερίν και οι Λιβαδιώτες είχαν τη στολή με το καερούκι και περάσαμε πολύ καλά. Και το χρόνο καλά να είμαστε. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Τι μας άρεσε? Το πρώτο που μας άρεσε το πρωί με την εικόνα η εκκλησία. Με τη μουσική που είχαμε, τη φιλαρμονική, αυτά ήταν το καλύτερο πράγμα. Έπρεπε όμως στην τηλεόραση να το βάλουμε το βράδυ. Το βάλαμε στην τηλεόραση. Το βάλαμε. Και την εκκλησία. Όλα, μου είπε στην αρχή φαίνεται. Μα δεν είδα, δεν παρακολούθησα. Και στην τηλεόραση και. Έχασα εγώ τότε. Εκεί που ήθελα να δω, πώς δεν έβαλαν την εκκλησία. Όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε. Τις εκδηλώσεις από ό,τι ξέρω τις παρακολουθήσατε πολύ κοντά. Ναι. Το 15 Αύγουστο. Ναι. Τι έχετε να πείτε, ήταν καλές, σας άρεσαν? Ήταν ευχάριστες. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Μας άρεσε ο κόσμος, ξένος, συντόπιος, πολλής κόσμος. Εκεί δόθηκαν και κάτι βραβεία σε μαθητές και λοιπά. Τι έχετε να μας πείτε? Για τα βραβεία έχουμε να πούμε, να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους Αθηνών, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, Ελασσόνος. Θα τους έχουμε μεγάλη, δηλαδή, σαν χωριό υποχρέωση για αυτά τα βραβεία που μας στέλνουν απόξω και τα δίνουμε σε κάποιον μαθητή, στους αριστούχους που είναι. Επίσης η κοινότητα βράβευσε με ένα χειροκρότημα απλό κάτι ανθρώπους, ναι, που βοήθησαν στο χειμώνα. Αυτοί, κοίταξε να σου πω, αυτοί βοηθάνε πολύ για το χωριό μας, διότι τέτοιο μηχάνημα που έχει αυτός ο άνθρωπος, αλλά όχι μόνο το μηχάνημα, έχει αυτός την ψυχή καλή. Και βοηθάει και το χωριό μας, τότε ο άνθρωπος κινδύνευε. Δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει, διότι ήθελε να μας φέρει τον άρρωστο στο κέντρο υγεία της Ελασσόνος. Εννοείς τον Νίκο τον Μπαταρία? Εννοώ τον Νίκο τον Μπαταρία, ναι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε, έχουμε εισβάλει σε ένα ισόγειο σπίτι εδώ στο Λιβάδι, όπου υπάρχει εγκατεστημένος ένας εργαλιός και η οικοδέσποινα του σπιτιού ασχολείται βέβαια με το πλέξιμο, με την ύφαση ενός παραδοσιακού χαλιού κλπ. Τι έχετε να μας πείτε, κυρία μου, για τη δουλειά σας εδώ πέρα κλπ? Αυτό είναι το λιβαδιώτικο κοιλί.
που το έχουμε συνηθίσει και το υφαίνει όλο το χωριό. Και μπορούμε να το δώσουμε και σε άλλα χωριά, σε πόλεις. Είναι το δικό μας το εργόχειρο που έχει το λιβάδι. Αυτό είναι το λιβαδιώτικο κυλί. Από... Όπου να πας θα το καταλάβεις γιατί είμαστε από το λιβάδι. Από μαλλί είναι βέβαια. Ναι, μάλινο. Κάντε διάφορα σχήματα κλπ. Αυτό το σχέδιο γίνεται και άλλα σχέδια, αλλά αυτό είναι ασυνήθιστο, το συνηθισμένο που έχει το χωριό. Δεν μπορούν όλοι να το δουλέψουν. Σπανίους, μόνο το λιβάδι το δουλεύει. Αυτά τα φτιάχνετε για δική σας χρήση ή τα πουλάτε? Όσοι αυτά τα κάνουμε πρίκα για τα κορίτσια περισσότερο και για το σπίτι. Αλλά περισσότερο όσους χρειάζονται μπορούν να πάρουν, να δώσουμε κι αλλού. Κάθεστε πολλές ώρες την ημέρα στον αργαλιό? 8 ώρες ανάλογα με την υπηρεσία που θα έχουμε. Είναι δύσκολη δουλειά τελικά? Όχι, δεν είναι δύσκολη. Όποιος την έχει συνηθισμένη δεν είναι δύσκολη. Είναι όμως σκλαβιά λένε. Ο αργαλιός είναι σκλαβιά και φυλακή. Υπάρχει ένα σχετικό τραγούδι, το ξέρεις? Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό το. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλετε να μας παρακολουθήσετε εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου φέτος? Ναι. Ήσασταν κάτω στο γήπεδο κλπ? Ναι, ναι, ήμουν. Για πέστε μας παρακαλώ πολύ, σας άρεσαν οι εκδηλώσεις? Ήταν καλές, ευχάριστες? Ναι, ήταν πολύ ωραίες. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Όλα συγκεκριμένα. Όλα ήταν ωραία. Εκεί βράβευσαν και μαθητές κλπ? Ναι, βράβευσαν για τους μαθητές και οι χοροί που κάνουν οι μαθητές εκεί ήταν πολύ ωραίοι. Και ο λόγος που έβγαλε ο πρόεδρος της κοινότητας ήταν πολύ ωραίος. Επίσης βραβεύτηκαν και τρεις άνθρωποι εδώ από το χωριό που βοήθησαν το χειμώνα κάποιον να πάει στο νοσοκομείο. Ναι, κάποιον άρρωστο, ναι. Τι βοήθησαν. Έχετε να μας πείτε? Ήταν καλή πράξη αυτή? Ήταν πολύ καλή πράξη αυτή. Γιατί έχετε υπόψη ότι κινδύνεψαν αρκετά? Ρυψοκινδύνεψαν πολύ και ήταν πράξη ηρωική, Πράξη ηρωική, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διασχίζουμε μερικά στενά δρομάκια του Λιβαδίου και ιδιαίτερα του κάτω τμήματος του Λιβαδίου, μετά την πλατεία των Αγίων Αναργύρων, όπου και συναντούμε δειλά νοικοκυρές να βγαίνουν από τις πόρτες ή τα παράθυρα, με μεγάλη έκπληξη. Άλλες βέβαια κρύβονται μπροστά στο τηλεοπτικό συνεργείο και άλλες με πολύ θάρρος και παρησία μας ομολογούν στιγμιότυπα από την καθημερινή τους ζωή, από τη σκληρή δουλειά του αργαλιού όπως είδαμε και προηγουμένως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορούμε να μπούμε, μας θέλετε? Ελάτε. Έχουμε εισβάλει πάλι σε ένα υπόγειο μιας κατοικίας εδώ πέρα στο Λιβάδι, όπου έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Εδώ οι κυρίες καθισμένοι, μια κυρία στον αργαλιό, η άλλη στο χέρι και μια γριούλα εδώ πέρα, μια γιαγιά, πλέκει προφανώς τα πρικιά για κάποια εγγονή της. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου? Είδαμε. Ήσουνα στο γήπεδο? Δεν είμαι εκεί, αλλά είδα στην ταινία. Μάλιστα. Για πέστε μου, γιαγιά σας. Πάρα πολύ που είδα όλος ο κόσμος. Πολύ ωραία. Ο πρόεδρος πως μιλούσε, τι να σου πω, το χωριό πως χόρευε την Κατερίνα τα κορίτσια. Αλλά ύστερα είδα και τους παππούδες στη σειρά, είπα πού είναι δικό παππού που με πέτρατε, ήταν και αυτός στη σειρά. Τι να σου πω άλλο. Μια χαρά περάσαμε την Παναγία. Τι σ' άρεσε πιο πολύ από αυτά που είδες? Ποιος άρεσε πιο πολύ? Το χορό από την Κατερίνα που... Σ' άρεσε ο χορός? Ωραίο. Ωραίο, πολύ καλά. Εκεί αν θυμάσαι, η γιαγιά βράβευσαν και κάτι μαθητές, πήραν κάτι βραβεία που ήταν πρώτοι. Ναι, και αυτά. Για πες μου, σ' άρεσε και... Α, πολύ καλά, όλη στη σειρά. Επίσης βραβεύτηκαν και τρεις άνθρωποι εδώ που βοήθησαν το χειμώνα κάποιον πατριώτη μας να πάει στο νοσοκομείο. Μπαταρίας. Ο Νίκος ο Μπαταρίας. Ναι, ναι, ναι. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Γι' αυτό τι να σου πω. Σ' άρεσε, ήταν πράξη καλή δηλαδή? Ναι, καλά έκανε. Ο Μπαταρίας που... Σάστο, γιατί δεν ξέρω να πω. Βοήθησε με τον φορτωτή του κάποιον άνθρωπο, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Το είδαμε κι αυτός μέσα στη θημερίδα πώς το είχαν βγάλει και είπαμε ότι καλά έκανε. Εσείς τι έχετε να πείτε για τα γεγονότα, τα έχετε παρακολουθήσει? Ναι, μας άρεσε πολύ ωραία. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Ο χορός, ο πρόεδρος πώς μίλησε, πώς είπε για τον Μπαταρία και άλλα πολλά πράγματα. Και τα παιδιά βέβαια που βραβεύτηκαν. Όλα και τα παιδιά και τους γονείς που πήγαν μαζί με τον παιδί που βραβεύτηκε. Αυτά τα πράγματα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Η κυρία στον αργαλιό. Η κυρία που είναι στον αργαλιό έχει κάτι να μας πει? Να προσθέσει κάτι, αν της άρεσε να εκδηλώσει κλπ. Ναι, κοιτάξτε, πολύ μ' άρεσαν, αλλά περισσότερο με έκανε εντύπωση μέσα στην πλατεία. Μη φάνηκε όπως τον παλιό καιρό.
που ήμασταν κάπου που κοιτάζαμε κι εμείς. Δηλαδή γεμάτη πλατεία, πρώτα έφυγαν κάπου στις άκρες ο κόσμος. Αλλά φέτος γέμισε πλατεία όλο άκρη και άκρη, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Όπως ήμασταν μικρά παιδάκια εμείς δηλαδή, κάποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Διαβάζοντας τα σοκάκια του Λιβαδίου, το τηλεοπτικό συνεργείο, καταγράφει όλες τις εντυπώσεις από διάφορα πρόσωπα. Θέλουμε να κάνουμε μια παρατήρηση. Ας μας συγχωρήσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, γιατί το προηγούμενο γύρισμα έγινε κάτω από συνθήκες φωτός πολύ δυσμενείς. Γι' αυτό, αν η εικόνα είναι σκληρή, ζητούμε την επιείκεια και τη συμπάθεια των αγαπητών τηλεθεατών. Συνεχίζουμε το διπορικό μας μέσα στα σοκάκια του Λιβαδίου. Τα διάφορα πρόσωπα συναντούμε. Άλλα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν διάθεση αγαθή να μας πούν τις απόψεις τους γενικά για το γιορτασμό του Πανηγυριού της Παναγιάς. Άλλοι μόλις μας βλέπουν κρύβονται. Τελικά αυτό έχει τη μεγάλη σημασία ότι είναι αυθόρμητες εντελώς οι εκδηλώσεις αυτές. Μπορείτε μερικές φορές να θαυμάζετε τα υπέροχα πραγματικά στενά δρομάκια του Λιβαδίου, τους παραδοσιακούς παππούδες με τα μπαστούνια έξω από την πόρτα που περιμένουν με περιέργεια, άλλοι με αμφιβολία, με δέος. Εδώ βλέπουμε μια σημαία ακόμα να κυματίζει έξω από ένα σπίτι λιβαδιωτών. Γεγονός που μαρτυρεί ότι εδώ το πανηγύρι της Παναγιάς δεν τέλειωσε ακόμα. Και αυτό φυσικά δείχνει ότι η γιορτή του 15 Αύγουστου για το Λιβάδι παραμένει πάντα μια μεγάλη γιορτή που έχει και τις εθνικές της διαστάσεις και την πίστη φυσικά στην Παναγία Θεοτόκο. Ένα συμπαθητικό τετράποδο, γεμάτο και αυτό προφανώς περιέργεια με τα μεγάλα αθώα μάτια του, απολαμβάνοντας βέβαια το δροσερό χορταράκι του απογεύματος. Δεν έχει βέβαια να μας πει τίποτα, πέρα από το γεγονός ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Το βάθος βλέπουμε το παλιό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, όπως σήμερα αποτελεί ένα υπέροχο εξοχικό κομμάτι του Λιβαδίου, που οι διψασμένοι και οι δρομένοι λιβαδιώτες το επισκέπτονται συχνά, ψήνουν παραδοσιακές σούβλες, σουβλάκια, μπριζολίτσες, περνάνε ευχάριστες στιγμές και παίρνουν συνεχεία το δρόμο της επιστροφής, ένα πολύ καλό και όμορφο δρομάκι μέσα στο δάσος. Ευχαριστημένοι, έχει ένα υπέροχο δροσερό νερό όπως το ξέρετε όλοι. Είναι ένας χώρος αναψυχής πάρα πολύ όμορφος. Συνιστούμε σε κάθε ξένο που δεν το ξέρει να το επισκεφτεί, θα μείνει πολύ ευχαριστημένος και εγωιτευμένος. Ανηφορίζουμε ένα δύσβατο στενό δρομάκι προς το κιόσκι και απολαμβάνουμε βέβαια το πλούσιο χορταράκι κάτω, τα παραδοσιακά σπίτια που θεωρείς και κρέμονται γύρω μας, για να φτάσουμε τελικά στο κιόσκι, κοντανασένοντας βέβαια, γιατί είναι αρκετά ανηφορικό το δρομάκι. Και εξάλλου τέτοια έχει πολλά το Λιβάδι να μας δείξει. Είναι ένα όμορφο δροσερό απογευματάκι. Φυσάει ένας ελαφρός αέρας, δροσερός. Και μας διευκολύνει πάρα πολύ. 10. Από ένα άλλο σημείο του Λιβαδίου φαίνεται λίγο πιο πανοραμικά το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, με τα γύρω δρομάκια, τον καταπράσινο γύρω χώρο, την πευκόφυτη περιοχή, όπου επαναλαμβάνω βρίσκουν καταφύγιο οι κουρασμένοι, οι δρομένοι και διψασμένοι λιβαδιώτες και οι επισκέπτες και οι φίλοι του Λιβαδίου. Okay. Από μια άλλη οπτική γωνιά βλέπουμε ψηλά στην κορυφογραμμή το γνωστό μοναστηράκι του προφήτη Ηλία, που είναι ένας Άγιος των βουνών όπως ξέρουμε όλοι, που γιορτάζει στις 20 Ιουλίου κάθε χρόνο και γίνεται επίσης και ένα παραδοσιακό πανηγύρι, εισάξιο μπορούμε να πούμε, του πανηγυρίου της Παναγίας. Συνεχίζοντας το μικρό διπορικό, στα στενά δρομάκια του Λιβαδίου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγα μέτρα μετά την είσοδο του κιόσκι, όπου δεσπόζει ο Ανδριάντας του Γεωργάκη Ολύμπιου. Δύο λόγια για το άγαλμα αυτό. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν στις 14 Σεπτεμβρίου του 1964. Κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου γίνονται εκδηλώσεις εδώ στο Λιβάδι με την ευκαιρία
του ολοκαυτώματος της Μονής Σέκου. Λίγο χρώμα από τον τάφο του Γιωργάκη Ολύμπιο, που μεταφέρθηκε από τη Μονή Σέκου από πατριώτες του Λιβαδίου. Απέναντί μας ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με το παραδοσιακό ρολόι στο καμπαναριό του, άσχετο αν δεν πάει και τόσο καλά το ρολόι. Λοιπόν, χτυπάμε τις χαρούμενες του καμπάνες κάθε Κυριακή, καλώντας τους πιστούς για λατρεία. Το καμπαναριό αυτό μπορούμε να πούμε από πληροφορίες ότι αποτελεί δώρο των ομογενών του Λιβαδίου που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας πείτε πώς είδατε τις φετινές εκδηλώσεις του Πανηγυριού της Παναγίας. Τις παρακολουθήσατε, ήσασταν στο γήπεδο? Ήμασταν. Πολύ ωραία τις είδαμε και καλές ήταν, αλλά με τη διαφορά ένα πράγμα που τελευταία δεν έβαλα τις Κατερίνες. Δεν τους έβαλα για να χορέψουν. Ο σύλλογος της Κατερίνης δεν τους έβαλε. Τους έβαλαν μετά. Τέλος πάντων, αλλά έπρεπε να τους βάλουν πιο νωρίς. Και μία απόφευγαν οι παππούδες. Οι παππούδες απόφευγαν από τους χορούς. Λέτε για τον χορό των γερόντων που γινόταν τις άλλες φορές και δεν έγινε φέτος. Ναι, δεν έγινε φέτος και πέρσι, δύο χρόνια έχουμε τώρα που δεν έγινε. Κατά τα άλλα, καλά, ήταν πολύ σπουδαία πράγματα, ο κόσμος είχε πολύ. Τι σας άρεσε περισσότερο? Η πολυκοσμία ήταν. Όλο που έγινε. Από την ώρα που βάρισε η καμπάνα σας είδα, από την εκκλησία, όλος ο κόσμος, την ταινία καθαρή, μια χαρά βγήκε. Το είδατε και στην τηλεόραση? Την τηλεόραση βέβαια, αλλιώς πού. Την έβαλα η ώρα 10 παρατέταρτο. Σας έπικρασα. Εδώ στο χωριό σας, απόψε θα δείτε την ταινία αυτή που παίρνουμε τώρα. Στο χωριό σας εδώ, το 15 Αύγουστο, βραβεύτηκαν και τρεις άνθρωποι, ναι, που πρόσφεραν ένα πολύ καλό και μεγάλο έργο σε έναν άνθρωπο από εδώ από το Λιβάδι που υπέφερε. Μάλιστα. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Πολύ καλά έγινε, εφόσον τους βράβησε και τους έδωσε λεφτά παράδειγμα του. Δεν πήραν λεφτά, το βραβείο ήταν ένα απλό χειροκρότημα. Ήταν αυτοί που... Μιλάω για τον Νίκο τον Μπαταρία. Ναι, για τον Νίκο τον Μπαταρία που έγινε το χειμώνα μια εξυπηρέτηση μεγάλη, το οποίο είχαμε ανάψει μέτρο χιόνι εδώ πέρα. Που δεν μπορούσε να κουνηθεί κανένας. Και πήγαν τον άρρωστο, τον πήγαν κάτω στην Αλασσόνα και γλίτουσε ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Εσείς τι έχετε να μας πείτε? Τι να σας πω, τα ίδια που είπαν οι αυτοί. Σας άρεσαν εκδηλώσεις? Ωραία, πολύ ωραία. Από όλες τις χρονιές φέτος ήταν πιο ωραίο. Μήπως κάτι δεν σας άρεσε να μας το πείτε? Όχι, όλα καλά. Και η εικόνα που βγήκε από την πλατεία, όλο ο κόσμος πολύ συγκεντρώθηκε. Ωραία ήταν. Όλα καλά. Παρακολουθήσατε εσείς εκδηλώσεις του 15 Αύγουστο? Ήσασταν στο γήπεδο? Όχι, δεν είμαστε στο γήπεδο. Τα έχετε δει από την τηλεόραση, μήπως? Ναι, τηλεόραση πιστεύω. Σας άρεσε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πατριωτικά πράγματα. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Από όλα, όλα. Όλα και ο σύλλογος του Κατερίου, τα κορίτσια που χόρευαν, το σιρτάκι εκεί που χόρευαν, όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πέθανε η γυναίκα, δεν πάσχε. Πέθανε η γυναίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, παππούδες. Δεν μπορεί τώρα αυτό, δεν μπορεί. Ο παππούς δεν θα μας πει. Γιατί, παππού? Το κυλώνι κάνουμε πάλι μια ταινία για το Λιβάδι, περνώντας όλα τα στενά δρομάκια του Λιβαδίου, το οποίο ξέρω ότι αγαπάς με πάθος, το Λιβάδι, και για το οποίο έχεις προσφέρει ολόκληρο τον εαυτό, πολλά από τα χρήματα τα οποία διατέθεσαν σαν βραβεία προέρχονται από το δικό σας πορτοφόλι. Θα θέλαμε να μας πείτε για μια ακόμα φορά πώς είδατε τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου, το πανηγύρι γενικά αν σας άρεσε, τι σας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση? Βέβαια οι εκδηλώσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ιδιαίτερα εντύπωση μου έκαναν οι χοροί που... Κάτσε καλά εσύ, κάτσε καλά. Η χωρή γενικά, η εκδηλώση, η βράβευση των μαθητών. Η βράβευση, καλώς. Η βράβευση που καθιερώθηκε ένας θεσμός, ο οποίος είναι
πολύ χρήσιμο. Χρήσιμος. Επίσης, κύριε Κυλώνη, όπως θυμάστε πολύ καλύτερα βέβαια από μένα, βραβεύτηκαν με ένα απλό χειροκρότημα άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν με μια ηρωική πράξη ένα έργο το Δεκέμβρη με το χειμώνα σε έναν πάσχοντα συνάνθρωπο. Τι έχετε να πείτε? Αυτό είναι, είναι μια πράξη η οποία πρέπει να βρει μιμητές. Πρέπει να βρει μιμητές υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να αναγκαστούν. Ας ευχηθούν, αλλά αν χρειαστεί όμως, καλά είναι πάρα. Αν χρειαστεί, βέβαια, ασφαλώς. Μη σας κουράσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλατε. Κυλώνης Αντώνιος, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Κύριε Αντώνη, ορίστε, γιατί το πανηγύρι της Παναγιάς, το είδα, το παρακολουθήσατε. Ναι, ναι, ωραία. Ήσασταν εδώ. Πολύ ωραία. Τις εκδηλώσεις του γήπεδου τις είδατε? Πώς δεν ήμαν, ήμαν κάποιος. Μπορείτε... μαζί με το αυτοκίνητο ήμαν. Μπορείτε να μας πείτε, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ πάρα πολύ, τι σας άρεσε, αν σας άρεσε, αν είχαν... Όλα με άρεσαν. Όλα με άρεσαν, εντάξει, για το πανηγύρι. Όλα ωραία. Μήπως κάτι δεν πήγε καλά, δεν σας άρεσε? Όχι τίποτα, πώς δεν με άρεσε. Και κόσμο μπόλικο είχε. Όλα καλά. Οι δουλειές πώς πήγαν? Δουλειές καλά. Έπεσε πολύ κόσμο και πολλή δουλειά είχαν. Όπως είδατε, εκεί πέρα στις εκδηλώσεις βραβεύτηκαν με ένα χειροκρότημα 2-3 άνθρωποι από το Λιβάδι που βοήθησαν. Κάτι παιδιά καλά. Τι λέτε γι' αυτό? Με αυτό τι πολύ ωραίο ήταν αυτό. Όχι μόνο για τους μαθητές, αναφέρομαι στον Νίκο τον Μπαταρία κλπ. Με την ηρωική πράξη. Αυτό βοήθησε ο άνθρωπος το χειμώνα. Βοήθησε. Πώς δεν βοήθησε? Νύχτα έφυγε με τα χιόνια και άνοιξε το δρόμο. Διαλύμου, δεν ξέρουμε. Η αστυνομία τι ρόλο έπαιξε όλα αυτά? Βοήθησε καθόλου? Όλοι βοηθήσαμε. Και εμείς όλοι βοηθήσαμε σε αυτό. Και εμείς βοηθήσαμε. Και όλο το χωριό βοήθησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και τη λεφτά αυτή τη βραδιά για να φέρουμε, ας πούμε, κάποιο το που ήθελα, ξέρω, για φουρίο, γιατί ήταν αυτά. Για τον κόσμο, δηλαδή να έχει ένα μέσο, δηλαδή να μπορεί το άλλο, τον ασθενή να τον... Δεν υπήρχε φορείο δηλαδή? Δεν ξέρω αν υπήρχε. Εμείς πάντως μαζέψαμε. Νύχτα εδώ γύρισαμε τα καφενεία και μαζέψαμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Οι υπαίθριοι μανάβηδες του Λιβαδίου, οι οποίοι διασώζουν μια παράδοση πολλών χρόνων εδώ πέρα, κάτω από αυτές τις σκληρές και δύσκολες πραγματικά συνθήκες, με τα παραδοσιακά ζαρζαβατικά του Λιβαδίου, τα οποία σας πληροφορώ ότι σε γεύση είναι ανυπέρβλητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακολουθήσατε τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Τι έχετε να μας πείτε? Πώς πέρασε? Πολύ καλά. Αρκετός κόσμος. Φέτος, τόσο κόσμο που ήρθε φέτος, καμιά φορά δεν ήρθε στο Λιβάδι. Δεν είχαν τραπέζια που να καθίσει ο κόσμος. Τις εκδηλώσεις στο γήπεδο τις παρακολουθήσατε? Τις παρακολουθήσαμε. Σας άρεσαν? Πολύ ωραίες. Τι σας άρεσε περισσότερο? Όλα καλά ήτανε. Από ό,τι... Ακούγε τα παιδικά στο χώρο, χορέψανε. Εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ ο κοινοτάρχης εδώ πέρα. Έβγαλε λόγο, καλό παιδί. Και όλα πολλά πράγματα. Αντί ο πρόεδρος έβγαλε καλό λόγο, λέει ο κύριος εδώ, για το χωριό μας, για τα παιδιά που πέρασαν στο γήπεδο. Πολύ ωραία. Κατά τα όλα, εντάξει το χωριό. Εκεί στο γήπεδο βραβεύτηκαν και μερικοί άνθρωποι που έκαναν κάποια ηρωική πράξη το χειμώνα. Ναι. Με προσπάθεια να σώσουν κάποιον άνθρωπο να τον πάνε στο νοσοκομείο. Τι έχετε να μας πείτε, κ. Ζάνος? Για φέτος ή για... Για το χειμώνα το 88. Το Δεκέμβρη. Για πότε λες? Ο Νίκος, ο Μπαταρίας, με την προσπάθεια που έχει κάνει αυτή και λοιπά. Τι έχεις να μας πεις? Πώς θα σου πω, δεν πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος. Για αυτή τη δουλειά που έκανε δεν πληρώνεται με κανέναν τρόπο τύπου. Γιατί ήταν το κάτι άλλο. Μα έσωσε πολλές φορές. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός βραβεύτηκε με ένα απλό χειροκρότημα, βέβαια. Δεν ξέρω. Τις άλλες... Δεν ξέρω, πάντως εμείς τον χειροκροτήσαμε, τον δώσαμε, ας πούμε, την αξιοπρέπειά του που είχε και την επιθυμία που έδειξε για το χωριό, αλλά τι έγινε, πληρώθηκε, δεν ξέρω. Τις άλλες εκδηλώσεις παρακολουθήσατε το 15 Αύγουστο? Όχι, δεν έτυχε. Δεν ήσασταν στο γήπεδο? Όχι, δεν ήμαν. Ευχαριστώ πολύ. Τζιμαγιώργης Χαράλαμπος, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Παρακολουθήσατε τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου φέτος? Παρακολουθήσαμε. Τις εκδηλώσεις του γήπεδου τις είδατε? Τις είδαμε, όχι. Για πέστε μας, ποια είναι η γνώμη σας, ήταν καλές? Καλές ήταν, αλλά χρειάζεται πιο ζωντανά, χρειάζεται πιο πολύ κόσμο. Ποια ήταν τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή να γίνουν καλύτερα. Καλύτερα να έχουμε διάφορα συγκροτήματα, να δουλέψουν πολύ.
για να γίνουν τα όλα τα πράγματα αυτά, γιατί σχεδόν όλοι τα βγαίνουν. Ποια σας άρεσαν πιο πολύ? Πιο πολύ... Οι χωροί, τα βραβεία, που δώσαν τα παιδιά, όλα αυτά είναι καλά. Και αυτοί που δώσαν συγχαρητήρια, έτυχε να είναι και η δικιά μου κοπέλα. Α, συγχαρητήρια λοιπόν. Βγήκε η πρώτη στην έκθεση του Γεράκιου Ολύμπιου. Όπως θα θυμάστε κύριε Τζιμαγιώργη, εκεί πέρα δόθηκαν και βραβεία με ένα χειροκρότημα για ανθρώπους που έκαναν μια καλή πράξη το χειμώνα. Καλή πράξη το χειμώνα, βέβαια. Τι έχετε να πείτε? Γι' αυτό ήταν πολύ ευχάριστο που ενεργήσανε, αυτοί που πήγαν κάτω και εμείς εδώ που βοηθήσαμε όλοι. Θαύμα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε. Κάνουμε μια ταινία με θέμα τις γιορτές του 15 Αυγούστου. Τις οποίες βέβαια θα ακούσετε το βράδυ και θα δείτε στην τηλεόραση. Παρακολουθείς τις γιορτές του 15 Αυγούστου? Σταλώς, παρακολούθησα πώς. Τι έχετε να μας πείτε? Τι να σας πω, πολύ ωραίες ήταν. Μόνο που έριψαν οι παππούδες να χορέψουν τους φέτος. Τι σας άρεσε περισσότερο? Όλα μας άρεσαν. Καλή ήταν η εκδήλωση. Ξέρω εγώ τι να σας πω παραπάνω. Εσείς παρακολουθήσατε τις γιορτές του 15 Αυγούστου? Όλα καλά. Χαρήκαμε όμως και για τους μαθητάς που πήραν τα βραβεία. Άλλοι λένε ότι δεν είναι καλό. Καλά ήταν. Ένα έθιμα καλό ήταν. Τι σας άρεσε περισσότερο? Αυτό μας άρεσε για να οι μαθητές να βάλουν το μυαλό να πάρουν και αυτοί το δώρο. Εσείς παρακολουθήσατε τις γιορτές του 15 Αυγούστου? Παρακολουθήσαμε σαν να γράψουμε. Πολύ μας άρεσε. Το καλό φαίνεται. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Όλα τα καλά. Και ήσασταν στο γήπεδο? Είμαι. Είδατε μετά την ταινία στην τηλεόραση? Πώς την είδα, ή ποιες? Εκεί στο γήπεδο, αν θυμάστε καλά, βραβεύτηκαν και τρεις άνθρωποι εδώ, πατριώτες από το Λιβάδι, με ένα χειροκρότημα που έκαναν μια πολύ μεγάλη και ηρωική πράξη το χειμώνα. Ο Νίκος, ο Μπαταρίας κλπ. Τι έχετε να μας πείτε? Αυτός, αν δεν είχαμε αυτός, θα ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο χωριό. Εσείς τι έχετε να μας πείτε? Για ποιους? Για τις γιορτές του 15 Αυγούστου. Για τις γιορτές έγιναν πολύ καλές γιορτές. Οι χωροί που χόρεψαν, τα κορίτσια, τα αγοράκια αυτά, οι ομιλίες, γιατί βράβευσε πάλι που βραβεύτηκαν οι μαθητές. Όλα αυτά ήταν όλα καλά. Πάντως να πάμε όλα τα χρόνια έτσι. Ορίστε, δεν άκουσα. Όλα τα χρόνια να πάνε έτσι λέω. Εύχεστε δηλαδή γιορτές να είναι τόσο καλές και θα πάνε. Καλύτερες να είναι. Όσο να πάμε, καλύτερες να πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κάνουμε μια ταινία για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Ναι. Για τις γιορτές. Για τη γιορτή της Παναγιάς. Ναι. Τις παρακολουθήσατε τις εκδηλώσεις? Ναι. Σας άρεσαν? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήσασταν στο γήπεδο? Ναι. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Όλα πολύ, όλα. Όλα τα παιδιά, όλα ο κόσμος γεμάτο εκεί. Εσείς ήσασταν στις γιορτές? Δεν ήμουν. Ήμουν στο σπίτι ράους. Έβγε ο ξένος, να σας πω. Μήπως το είδατε το πρόγραμμα στην τηλεόραση? Η ταινία αυτή προβλήθηκε στην τηλεόραση. Δεν την παρακολούθησα. Εσείς? Δεν έχω τηλεόραση. Το είδατε σε ζωντανό όμως το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κάναμε μια ταινία για τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Εδώ στο Λιβάδι. Δεν την έχετε παρακολουθήσει? Όχι. Εσείς? Ήρθε κι εγώ. Εσείς πώς τις είδατε? Εγώ είμαι ανάρρωστος. Δεν τις έχετε παρακολουθήσει? Είμαι ανάρρωστος στο σπίτι και αυτό δεν είναι. Στην τηλεόραση μήπως τις είδατε? Όχι, δεν το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η συνέχεια ταινιών που γίνονται με θέμα την προβολή του Λιβαδίου και ιδιαίτερα σε τοπικές εκδηλώσεις και γιορτές, όπως ο εορτασμός του 15 Αυγούστου φέτος. Αν τον παρακολουθήσετε και έχετε κάτι να μας πείτε, να το ακούσουμε ευχαρίστως. Ναι, προσωπικά δεν έχω αντίληψη, δεν είδα το σταθμό. Πιστεύω πως σε τοπικό επίπεδο δεν έχει να προσφέρει πολλά. Το Λιβάδι δυστυχώς, δυστυχώς το τονίζω αυτό, δεν είναι σε θέση σήμερα να προσφέρει πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Μου φαίνεται πως είναι παράκαιρη η ενέργεια αυτή. Τίποτε άλλο. Τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου δεν τις έχετε δει? Τις έχω δει. Στο γήπεδο? Ήταν σημαντικές, όπως κάθε χρόνο. Έτσι σχολιάστε το. Αλλά χωρίς αμφιβολία θέλουν κάποια διαφορετική αντιμετώπιση από εδώ και πέρα. Και βελτίωση. Και βελτίωση. Όταν λέω διαφορετική αντιμετώπιση εννοώ αυτό. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Το ίδιο και εγώ. Το ίδιο προσθέτω, διότι ναι, μεν καλιασύνη, αλλά ακόμα περισσότερο
με έμφαση, μπορούσε περισσότερο ακόμη παράδοση, χορούς κτλ. Άλλο τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ και μας συγχωρείτε για τη διακοπή της παρτίδας. Ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ Λάζο, είμαι υποχρεωμένος να σου πω ότι βρίσκεσαι σε μάλλον μειονεκτική θέση. Το δάσκαλο είναι να το αντιμετωπίζετε με επίκαια, γιατί είναι και φίλος μου, ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη μια παρέα εδώ πέρα, από τέσσερα γνωστά εδώ πέρα πρόσωπα, με τον κύριο Πάπα εδώ στην κεφαλή του τραπεζιού. Κύριε Πάπα, καλησπέρα σας. Τις εκδηλώσεις των εορτών 15αύγουστου παρακολουθήσατε βέβαια στο Λιβάδι. Τι έχετε να μας πείτε, σας αρέσανε? Πολύ, πάρα πολύ. Χαρήκαμε, συνέχεια γλένη και χαρά και ευτυχία. Έφυγε το Άγχος, τα πάντα που έχουμε. Τώρα περιμένουμε και καινούριο Άγχος. Τα γεγονότα, τις εκδηλώσεις στο γήπεδο, παρακολουθήσατε? Ωραία πράγματα. Σας αρέσανε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι σας άρεσε ιδιαίτερα, κύριε Πάπα? Μας άρεσε ο χορός και τα πάντα, τα διπλώματα που πήραν οι νέοι με 19 και τόσο βέβαια. Τα πάντα μου άρεσαν πολύ. Όπως θα ακούσατε βέβαια εκεί στις εκδηλώσεις, βραβεύτηκαν και τρεις πατριώτες από το Λιβάδι, ναι, ναι, για μια σπουδαία πράξη που κάνανε το χειμώνα. Ναι, ναι, τα πάντα. Τι έχετε να μας πείτε? Τα καλύτερα αποτελέσματα, τα πάντα. Είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Εσείς, κύριε Σωτήρη Κιτσούλη, τι έχετε να προσθέσετε? Το ίδιο κι εμείς. Ευχαριστούμε αυτούς προπαντός, αυτόν του χειμώνα που πήρε τον άρρωστο, θα ήταν ξεχασμένος ο άρρωστος. Τον Νίκο τον Μπαταρία, εννοείς. Πολύ ωραία. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, κύριε? Συγγνώμη, αλλά ήρθα σήμερα και δεν ξέρω τι να πω. Από ό,τι ακούω, οι πράξεις καλές είναι πάντα καλές. Οι ταινίες τις οποίες γυρίζουμε προβάλλονται και στην τηλεόραση, έχετε υπόψη σας. 10 η ώρα κάθε βράδυ. Ναι. Μήπως έχετε παρακολουθήσει κάτι? Όχι. Εσείς? Ήταν πάρα πολύ ευχάριστα η χθεσινή ημέρα. Πολύς κόσμος, συνωστισμός και τι άλλο. Το πανηγύρι στο γήπεδο το παρακολουθήσετε? Ναι, βεβαίως όλα. Για, και τις βραβεύσεις και προποντός την καλή πράξη των συμπατριωτών μας που φέραν τον άρρωστο κάτω. Ο οποίος τελικά σώθηκε χάρη σε αυτή την ηρωική προσπάθεια. Βεβαίως. Χάρη σε αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο σοβαρά. Δεν το ξέρω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το έχουν γράψει και οι εφημερίδες βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να το. Και κάπου να το ξέχασα, αλλά τώρα που το ακούω και το συζητάμε, πραγματικά είναι συγκινητικό. Συγκινητικό είναι μια πράξη με ανυπέρβλητο θάρρος, ηρωική θα μπορούσα να πω. Γιατί μιλάμε για 3 μέτρα χιόνι που έφτανε μέχρι το παρπλήρη του φορτωτή, ναι, με προσωπικό κίνδυνο τη ζωή του. Ναι. Και τελικά σώθηκε ένας άνθρωπος 29 χρόνων που αν δεν είχε διακομιστεί θα είχε πεθάνει σίγουρα. Αυτό βέβαια σαν γεγονός. Είναι πραγματικά. Αυτές οι πράξεις νομίζω πρέπει να τις σημειωθούν πολλοί άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατηφορίζοντας μέσα από την πλατεία του Λιβαδίου, συναντούμε εκεί πέρα τα μαγαζιά και στα μαγαζιά και στα χαροπλαστεία να κάθονται οι θαμώνες εκεί πέρα, απολαμβάνοντας το φραπεδάκι, την πορτοκαλά τους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κάνουμε μια τιμία για την προβολή του Λιβαδίου βέβαια, επί ευκαιρία των εκδηλώσεων 15 Αύγουστου. Όποιοι από εσάς παρακολούθησαν την εκδηλώση, παρακαλώ πολύ και έχουν κάτι να πούν, αν είχαν την καλοσύνη μας, το λέγανε. Και αρχίζουμε από τον δάσκαλο τον Νίκο. Ήταν πολύ καλές εκδηλώσεις και έπρεπε να έχει κάποιο πιο πλούσιο πρόγραμμα το χορό των γερόντων και με την ευκαιρία ο πρόεδρος άλλη χρονιά να φροντίσει να φέρει μια ορχήστρα από τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα για να γίνουν πιο καλύτερες εκδηλώσεις. Εννοείς με παραδοσιακά όργανα? Οπωσδήποτε, ναι. Μα υπάρχουν παραδοσιακά όργανα στο Λιβάδι τα οποία δεν έλαβαν μέρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έλαβα, αλλά τον χρόνο να φροντίσει ο πρόεδρος να κάνει κάτι καλύτερο. Ο δάσκαλος ο Ηλίας. Εγώ δεν ήμουν σε εκδηλώσεις, από ό,τι άκουσα ήταν πολύ ωραία τα πράγματα όλα και μάλιστα ακούστηκε αυτό που είπε ο Νίκος εδώ για ορχήστρα με δημοτικά όργανα και τραγούδια βέβαια που έπρεπε να υπάρχει και δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Εσείς τι έχετε να μας πείτε? Εγώ τι να σου πω, από ότι δεν είμαστε σε εκδηλώσεις, αλλά από ό,τι άκουσα, οι εκδηλώσεις γίνηκαν ωραίες. Από το πρωί που άρχισαν από τον εκκλησιασμό μέχρι τελευταία γίνανε πολύ ωραίες. Τώρα, αν υπήρχαν τίποτα ελλείψεις, αυτό βέβαια είναι στους αρμόδιους. Όπως βέβαια θα έχετε πληροφορηθεί, σε εκδηλώσεις του 15 Αύγουστο στο γήπεδο βραβεύτηκαν και τρεις πατριώτες από εδώ, ναι, με ένα απλό χειροκρότημα βέβαια, για μια ηρωική πράξη που έκαναν το χειμώνα, τον περασμένο χειμώνα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αυτό ήταν το καλύτερο που έγινε.
και το πιο σωστό. Γιατί ήταν μια εποχή που κινδύνευε ένα άτομο, τέλος πάντων, και αυτοί προσφέρθηκαν με κίνδυνο τη ζωή τους να τον εξυπηρετήσουν. Νίκο, θέλεις να σχολιάσεις το γεγονός αυτό λιγάκι? Εγώ το έζησα από κοντά, Χιλιά. Ήμασταν δύο βράδια στην κοινότητα. Πράγματι, όλη η κίνηση του, ειδικά του Νίκου του Τσανούσα και του Αντώνη του Τάπου ήταν... Το αστυνομικό τμήμα συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και ο διοικητής έλαβε ενεργό μέρος σε όλη την προσπάθεια. Έβαλε το πυροβολικό με κίνδυνο τη ζωή του χωροφύλακα. Και οπωσδήποτε αξίζει έπαινος και πρώτα στον πρόεδρο, ο οποίος φρόντισε και ειδικά στον διοικητή, ο οποίος πράγματι προσέφερε μεγάλη υπηρεσία την ημέρα. Εσείς, κύριε Χρυσικέ, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα γεγονότα? Εγώ όλα αυτά θα τα διαβεβαιώσω, πραγματικά έτσι είναι, αλλά και εκείνο που είπε ο Νίκος, ότι θα πρέπει το χρόνο τουλάχιστον να έχουν μια μουσική ή τα κλαρίνα εδώ, τα λιβαδιώτικα. Θα παρουσιάσουν κάτι πιο καλύτερο που είναι και από εδώ εντόπιο. Μ' άρεσε πολύ, πάρα πολύ. Γενικά όλα αυτή τη χρονιά ήταν πολύ, πολύ καλά, πολύ ευχάριστα. Αυτό. Θίτσα Μαρίκα Καρασούλη, μια άλλη κάτοικος του Λιβαδίου εδώ πέρα, η οποία θα μας σχολιάσει. Τι να πω, αν είδε, αν άκουσε από την τηλεόραση το πρόγραμμα του εορτασμού. Το πρόγραμμα το άκουσα πολύ ωραία, η εκδήλωση έγινε πολύ ωραία, αυτό που έκαναν οι μουσικοί για την εικόνα που την τίμησαν, πολύ ωραία. Τι να πω, για το Λιβάδι έγιναν πολύ καλά. Για αυτά τα παιδιά που με προσωπική αυτοθυσία βοήθησαν ένα παιδί το χειμώνα και λοιπά με την κακοκαιρία, τι έχεις να μας πεις για τον Νίκο, τον Μπαταρία και λοιπά? Έχεις πληροφορία του γεγονός αυτό? Όχι, δεν το έχω πληροφορία, αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να βοηθήσει πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, Θίτσα Μαρίκα. Και εγώ. Βλέποντας τη βρύση στο παζάρι, όπως κοινώς λέγεται στο Λιβάδι, και έχοντας ακούσει βέβαια όλα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από τους κατοίκους του Λιβαδίου, κατά κοινή νομολογία πρέπει να πούμε ότι γενικά οι εκδηλώσεις του Πανηγυρίου της Παναγιάς φέτος στέφτηκαν από απόλυτη επιτυχία, καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Δέσποσαν τα γεγονότα, τα πνευματικά ιδιαίτερα, της βράβης των αριστούχων μαθητών, όπως και η βράβη των τριών πατριωτών, όπως και η βράβευση των τριών... Όπως και η βράβευση των τριών πατριωτών εδώ πέρα με την ηρωική κοινή πράξη του χειμώνα του 88, κοινή ομολογία όλων των κατοίκων, φέτος να... Γιατί οι εκδηλώσεις ήταν άρεστες, επιθυμία τους είναι να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι φορείς. Το διπορικό μας με το μικρό τηλεοπτικό μας συνεργείο ευχαριστεί όλους τους κατοίκους Λιβαδίου, ιδιαίτερα τον πρόεδρο της κοινότητας, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος βέβαια είναι ο αφανής ήρωας όλη αυτή την υπόθεση, ιδιαίτερα του χειμώνα με τις ηρωικές πράξεις των συμπατριωτών μας, όλους τους κατοίκους του Λιβαδίου, τους φορείς, τους πολιτιστικούς. Εύχεται δε του χρόνου οι εκδηλώσεις αυτές να έχουν περισσότερη συμμετοχή για την ιστορία. Στο μικρό μας συνεργείο, ο εικονολήπτης είναι ο Ηλίας Χρυσικός στον Τονίο, φορητό βίντεο ο Γιώργος ο Μπουτζέτης του Μίμη, την περιγραφή έκανε ο Παναγιώτης Χρυσικός και ο Αχιλλέας ο Ζαχαρούδης. Από το Λιβάδι, με πολύ αγάπη, καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε του χρόνου να είστε πάλι γεροί, να ξανακάνουμε περισσότερες εκδηλώσεις από ό,τι κάνουμε φέτος. Ευχαριστούμε, καλή νύχτα σας. Μπράβο, Ρελιακό. Κλείστο. Δεν το κλείσα. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές του Λιβαδίου, έχουμε βέβαια κλείσει το διπορικό όπως είδατε προηγουμένως, αλλά σκεφτήκαμε ότι έπρεπε απαραίτητα να έχουμε και την άποψη του προτεργάτη και του ανθρώπου που εσήκωσε το μεγαλύτερο βάρος όλης αυτής της προσπάθειας των εκδηλώσεων του 15 Αύγουστου, που δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδίου, κύριος Γιώργος Μπίσμπας. Γι' αυτό και τον επισκεφτήκαμε στο γραφείο του, να έχουμε και τις δικές του απόψεις πάνω στο θέμα το οποίο είδατε. Κύριε Πρόεδρε, πέστε μας παρακαλώ πολύ, ποιες είναι οι δικές σας απόψεις
Σαν πρωτεργάτη επαναλαμβάνω και σαν ανθρώπο που εσήκωσε το μεγαλύτερο βάρος μαζί με τους συνεργάτες σας όλες αυτές τις οργανωτικές προσπάθειες, η οποία και κατά την προσωπική μας βέβαια εκτίμηση υπήρξε πραγματικά ανεπανάληπτη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω το εξής, ότι ήξερα ότι ο πατέρας των αδελφών Χρυσικού ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ το λιβάδι. Αυτές τις μέρες διαπίστωσα ότι και τα παιδιά του το αγαπούν όχι ως ο πατέρας τους, αλλά πολύ περισσότερο. Και το πιο ευχάριστο είναι ότι και άλλοι που δεν είναι λιβαδιώτες, όπως ο κύριος Ζαχαρούδης, ο γιατρός, αγάπησε το λιβάδι περισσότερο από τους λιβαδιώτες. Λοιπόν, πρέπει να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους για την αγάπη για το λιβάδι και για την βοήθεια που προσφέρουν σε όλους τους τομείς. Πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα, ότι αυτό που έγινε χθες με την προβολή των εκδηλώσεων από το τηλεοπτικό κανάλι, το δορυφορικό, το δικό μας, όπως και αυτό που γίνεται απόψε, που εμφανίζονται οι απόψεις των κατοίκων και, αν θέλετε, και η κριτική γύρω από τις εκδηλώσεις που γίνανε το 15 Αύγουστο, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει η αρχή ώστε αυτό να καθιερωθεί και σε τακτά διαστήματα να γίνονται συζητήσεις που θα παρουσιάζονται από την τηλεόραση, εδώ τη δική μας, και οι συζητήσεις αυτές θα αφορούν τα τοπικά μας προβλήματα, να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλους τους φορείς, από όλους τους πολιτικούς χώρους, και να γίνεται μια συζήτηση γόνιμη από την τηλεόραση που θα την παρακολουθούν εδώ οι κάτοικοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου, εγώ πρέπει να σας πω ότι εντάξει, ήταν βέβαια πετυχημένες. Το κύριο στοιχείο ήταν ο πάρα πολύς κόσμος που ήρθε φέτος, το γιορταστικό τριήμερο. Όμως πρέπει να σας πω, επειδή έχω μάθει να είμαι ειλικρινής σε όλη μου την σταδιοδρομία, την πολιτική τουλάχιστον, ότι είναι και δική μου διαπίστωση ότι οι εκδηλώσεις πλέον του 15 Αύγουστου πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει κάτι καινούριο να μπει, κάτι καινούριο να γίνει, για να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Μπορεί μέχρι τώρα ο χορός των γερόντων ή οι χοροί αυτών των τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων ή ακόμα και οι βραβεύσεις να κράτησαν το ενδιαφέρον του κόσμου, να το κρατούσαν. Τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος κάτι άλλο, κάτι καινούριο περιμένει. Πιστεύω πως το Κοινοτικό Συμβούλιο, οι Σύλλογοι Λιβαδιωτών, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος και οι άλλοι φορείς του χωριού μας θα προβληματιστούν πάνω σε αυτό, θα συνεργαστούμε όλοι μαζί και από του χρόνου πιστεύω ότι θα τις πλουτίσουμε και θα παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι χθες από παραδρομή, όταν βραβεύαμε και κάναμε έφημη μνήμα στον αστιφύλακα τον Γιώργο τον Πολυγέννη, παρέλειψα, και είναι δικό μου λάθος, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ολόκληρο το αστυνομικό τμήμα Λιβαδίου και φυσικά τον διοικητή του και φίλο, τον κύριο Αθιανό, ο οποίος τόσο κατά την περίοδο της Θεομηνίας αλλά και σε όλο το διάστημα που είναι εδώ στο Λιβάδι διοικητής του τμήματος, έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και τελειώνοντας και από την τηλεόραση, όπως και χθες στο γήπεδο του Κιόσκι, να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συμπατριώτες μου, όλους τους λιβαδιώτες, για τη συμμετοχή που είχαν στις εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου και για την βοήθεια και τη συμπαράσταση που μου παρέχουν πάντοτε. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μια ευχή και επιθυμία δική μου, του χρόνου, έξω από την καινούργια εικόνα που θα πιστεύω ότι θα παρουσιάσουν οι εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου, θέλω να πιστεύω και το εύχομαι ότι η μετακίνηση των φίλων του Λιβαδίου και των συμπατριωτών από τη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει από άσφαλτο, το που θα είναι ο επάνω δρόμος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της κοινότητος για όλα αυτά τα λόγια τα οποία είπε στο πρόγραμμα. Sarah!
No, 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 no.